Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας θα γίνει με τον Κώστα Χατζηγεωργίου στη Δήμος των Νίκων. Το Θανάση Καραμπάκα στο production, την Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και το Ζήστρα Ραδούπλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη παρέα μαζί μας, αφού αν θέλεις να κάνεις οριστική διαγραφή του δικού σου αυτοκινήτου, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις στο 18133 έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η απόσυρση είναι ένα μέτρο το οποίο έχει διαγραφεί, οπότε υπάρχει μόνο η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολύ ετήπειρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Έχουμε το μεγάλο τελικό Champions League, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε όπως κάνει χρόνο παρέα στην κορυφαία αίθουσα της Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζι Καζίνο, η Γιουβέντους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ Μαδρίτη με τη Γιουβέντους, όπως θέλετε πέστε το, σε εικόνα με full high definition ευκρίνεια, με Dolby Surround ήχο, με τα τελειότερα μηχανήματα οπτικού ακουστικού υλικού, με πολλά συναρπαστικά και ενδιαφέροντα, με κληρώσεις στο ημίχρονο του αγώνα. Θα στείλουμε άλλους 10 από τη σημερινή εκπομπή, γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη καζίνο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνει στο 54-344. 10 από εσάς θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, αρκεί να είστε άνω των 21. Αλφαμι 3 κενό, καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μεγάλος μας χορηγός, η εταιρεία Hyundai Εσκιά της Μπαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai Tucson, το οποίο είναι απίστευτο, μοναδικό. Μία βόλτα μαζί του θα σας κάνει να το ερωτευτείτε. Αν ταιριάζει και το ιστορικό σας βαλάντιο, τότε δεν έχετε παρά να πάτε από το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών να το δείτε, να το κάνετε test drive, και αν είναι του γούστου σας και του μεγέθους του οικονομικού που μπορείτε να απεξέλθετε, τότε μπορείτε να το κάνετε δικό σας στην καλύτερη τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Hyundai Tucson με 18.900 90 ευρώ, περισσότερα στο 23 15 96 596 ή στο 596 690. Με τα play-off να τελειώνουν σήμερα με το παιχνίδι του Πανιωνίου με την ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Πριν μιλήσουμε όμως για αυτά, να πω ότι αν πεινάς, καθώς η ώρα είναι 20 μετά από τις 2, deliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε τη διαδικτυακή σας βόλτα και να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Αν μάλιστα είστε πάνω από ένα σπίτι, 2-3, και θέλετε να παραγγείλετε από διαφορετικά μαγαζιά, μπαίνετε στο deliveras.gr, κατεβάζετε σχετικό application είτε στο κινητό σας είτε στο tablet και παίρνετε την παραγγελία που θέλετε και μπαίνει σε ένα λογαριασμό, σε ένα καλάθι. Γιατί ρε χτυπιέσαι, τι έπαθες? 20 λεπτά από τις διαφημίσεις λες. Άντε, πες άλλες 2, να πάμε στο άλλο διάλειμμα. Να σε με ρε, πώς δικό έγινε. Μας τρελάνεις, θα πούμε. Εγώ τι είπα, δεν τις άφησα απ' έξω όπως είναι. Τι? Ναι, να κάνεις 10 λεπτά εκπομπή και να έχεις 20 λεπτά διαφημίσεις. Άσε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Αυτό είναι εις βάρος μας. Πάμε παρακάτω. Αν έγινες κρατικοδίαιτος, οκ. Από τη στιγμή που δεν είσαι κρατικοδίαιτος. Η υπερβολή με ενοχλεί. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Ποια υπερβολή? Ανάλογα με το πάπλωμα, απλώνει και να τα φόρμα. Βγαίνει ο προηγούμενος 8 λεπτά πιο μπροστά. Το πάπλωμα, βόδι. Αυτό να πει επάνω σε αυτούς που κάνουν τις διαφημίσεις. Ο άλλος να βγαίνει 8 λεπτά πιο μπροστά. Εσύ που είσαι star, να πας πάνω. Εγώ άμα πάω, θα φύγουν σαγόνια πάνω. Και θα σε ακούσουν. Θα φύγουν σαγόνια πάνω. Εγώ τώρα είμαι εδώ πέρα τίποτα. Ναι. Πάνε πάνω που θα φύγουν και σαγόνια. Πας που ρουφιανεύει. Και σε φοβούνται. Εσύ αγόρι μου που είσαι
συνέτερο με τον Παύλο. Πάνε πάνω. Πας που πας και ρουφιανεύεις. Εσύ Παύλο τι συνέτεροι είμαστε. Ναι. Και αφήνεις τον άλλο να κάθεται και μου τρώει την εκπομπή. Εσύ που είσαι ένα στάρ, βγες και χώσου τα. Ζηλεύεις, ε. Καλά ξηγέσαι. Καλά ξηγέσαι. Και με τον Χρήστο είσαι συνέτερος. Τι έκανα να ζηλέψω. Ε. Και με τον Χρήστο συνέτερη. Αν πίστευα στο μάτι που πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί, ναι, έπρεπε να έχω σκοτωθεί 40 φορές, να μου φύγουν τιμόνια και τέτοια ρε. Αν είναι πεινασμένο μάτι, πεινασμένο μάτι, ρε. Επειδή είσαι γνωστή προληπτικιά, ναι. Είσαι γνωστή προληπτικιά, ναι, ναι. Ξέρεις ότι αυτά που λέω ισχύουν, ναι, 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 ναι. Και τα λέω από ψυχή, δεν είμαι σαν και σένα. Είμαι εργατικό άνθρωπο, δεν με τεμπελχανά σε εσένα. Ρε Χρήστο. Δεν άκουγα. Δεν άκουγε, έλα. Θα φας μπουνιά. Καλά, ρε. Αν είναι το, το μάτι μου. Κακό λόγο για τα αφεντικό μου. Όχι, συγγνώμη. Αφεντικό σου έγινε τώρα. Όχι, από συνέτερα γίνανε τα αφεντικά. Έτσι το λέω. Εντάξει. Καλά, εσύ κομμουνιστής άνθρωπος. Αφεντικό σου είπες. Πάρε δρόμο από εδώ. Θες να μιλήσεις και για το φεστιβάλ. Αφεντικό είπες το βαλακρό. Αντε πείτε και για το φεστιβάλ. Τελειώσει η ώρα, τελειώνουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πες για το φεστιβάλ. Πες για το φεστιβάλ. Λοιπόν, κάνουμε το φεστιβάλ Αναιρέσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το οποίο. Τι φεστιβάλ είναι αυτό. Είναι πολιτιστικό και πολιτιστικό φεστιβάλ. Κομμουνιστών. Μετακινήθηκε στο Ιβανόφιο διότι θα υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις. Τι έντονες βροχοπτώσεις, όλοι οι αναρχικοί εκεί πάνε και κάνουν. Στο Ιβανόφιο. Μόνο κόκκινος δεν πάει εκεί γιατί φοβάται ότι θα το σανιδώσουν. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή θα υπάρχουν δύο σκηνές όπως και τις άλλες μέρες. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ακούσει τους Karma του Bear, Night Stalker, Joe Bones την Παρασκευή ή τον Γιώργο Μιχαήλ, τον Δημήτρη Βαβλιάρα και τη Βάσο Βασιλιάδη και τον Γκιντίκη. Σε ένα ρεμπέτικο γλέντι, όποιος γουστάρει ρεμπέτικα, ας μας έρθει. Το Σάββατο υπάρχουν οι Ναξάτρας, Def Radio και Million Haulers, ενώ στην άλλη σκηνή υπάρχουν οι Thrax Punks, Γιώργος Αετόπουλος και Γιάννης Μίτσης. Στην τρίτη σκηνή, στην τρίτη μέρα, με συγχωρείτε, έρχονται οι Κακό Συναπάντημα, η Μπαίλτσα και η Βότκα Ρακ, ενώ υπάρχει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι και επίσης παραδοσιακό δημοτικό γλέντι με τους Βουκολική Διαταραχή. Η είσοδος ενίσχυσης είναι 5 ευρώ, η είσοδος τριημέρου είναι 12 ευρώ και η είσοδος ανέργων 3 ευρώ και υπάρχουν και πολύ λαϊκές τιμές στα ποτά και στα φαγητά κτλ. Τέλος, να σημειώσω ότι εμείς είμαστε μια συλλογικότητα νέων ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν αυτό το φεστιβάλ. Το ότι είμαστε στο Ιβανόφιο προφανώς δεν σχετίζεται με την οπαδική μας ταυτότητα. Όχι, δεν, αλλά σχετίζεται με την αναρχοκομμουνιστική σας ταυτότητα. Δεν είμαστε ούτε Ηρακλήδης, ούτε Παοξίδες, ούτε Αριανοί. Καλά, προς τον κομμουνισμό, εκεί αδέρφια είστε όλοι. Ή για την ακρίβεια, είμαστε και Παοξίδες και Αριανοί και Ηρακλήδης. Αλλά αυτό που πιστεύουμε. Κοίταξε, είσαι οι Παοξίδες εκεί. Κοίτα στο Ιβανόφιο που θα πας, μη σε ψάχνουμε, σε τσιμεντώσει κανένα. Εγώ είμαι Παοξίδες. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα Παοξί πάλι. Σαν και εσένα. Λοιπόν, πρόσεχε πώς θα πας εκεί. Τώρα αυτή είναι. Σε λέω εγώ τώρα. Σε λέω που λέει και ο κόσμο. Αυτό που θέλω να πω ολοκληρώνοντας είναι ότι εμείς θέλουμε οι άνθρωποι, εντάξει, να μην χτυπιούνται μεταξύ τους για τα. Ναι, είστε καλοί άνθρωποι. Χρυσοί άνθρωποι. Θέλουμε όλοι μαζί να ενωθούμε ενάντια στον κοινό εχθρό. Ποιος είναι? Ο κοινός εχθρός είναι αυτός που μας καταπιέζει. Ποιος δηλαδή τόσο? Τα μνημόνια που πάνε να μας πάρουν τα σπίτια. Κομμουνιστής. Και μας μειώνουν τους μισθούς. Δύο μνημόνια, ο κομμουνιστής θα ψήφισε. Οι τραπεζίτες και το σύστημα. Και με τους τραπεζίτες θα είναι καλά ο κομμουνιστής. Τι κομμουνιστής, τι μπιτζίμι κομμουνιστής είναι. Τούτη την ώρα που μιλάμε, Κωστή Ραπτόπουλε, ναι, ναι, συγκεντρώνονται οι άνθρωποι στα δικαστήρια για να ακυρώσουν πληστηριασμούς ενάντια στις τράπεζες. Αυτοί είναι κομμουνιστές. Ποιοι? Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες θα θέλαν πολύ να ακυρωθούν οι πληστηριασμοί. Τι είναι, τι κάνουν. Αλλά μπορεί έτσι να σου έχουν πει κάποιοι φίλοι σου που και δεν είναι. Θα τους κάνουν διαδικτυακά τους πληστηριασμούς. Τι θα πάτε, θα κάνετε τους κοριούς εκεί μέσα για στα site. Για να το δούμε, κάπου για το Μάιο λέγανε θα τους κάνουν διαδικτυακά. Δεν τα γλιτώνουμε τα σπίτια μας ρε κομμουνιστές. Δεν τα γλιτώνουμε. Δεν τα γλιτώνουμε. 9 μήνες. Δεν πάνε να πάτε εκεί τώρα στα δικαστήρια, τώρα που πάνε τεμπέληδες στα δικαστήρια. 9 μήνες τα σπίτια μας τα γλιτώνουμε με συγκρούσεις και με αίμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και χτυπήσει και συλληφθεί. Επειδή προστάτευσαν τα σπίτια απέναντι στις τράπεζες. Σε πιέζει ο πόνος. Πήγα και υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, Κωστή. Τέλος πάντων. Το οπτικοακουστικό υλικό θα ήθελα να σημειώσω. Θα γίνεις βουλευτής και εσύ. Τέλος, το οπτικοακουστικό υλικό. Είναι κάτι που. Θα ψάχνουμε να σε βρούμε σε καμιά δεκαετία, μας διορίσει καμιά κόρη σε καμιά ΕΡΤ. Δεν μπορώ τώρα. Ο κύριος Αφραμίδης είναι, ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Νικολαίδης είναι σε σύσκεψη, θα μας λες. Καλά, ρε Χριστάκη, θα σε λέω. Δεν θυμάσαι. Δεν μπορώ, Κωστή, τώρα είμαι σε συμβούλιο με τον πρόεδρο του. Έτσι θα λες. Ποιο πρόεδρο? Του οργανισμού. Ποιο θα έχουμε πρόεδρο? Ξέρω εγώ ποιος θα είναι πρόεδρος. Λες να έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη, δήλωσε ότι άμα του πούνε για πρωθυπουργό θέλει, δέχεται. Ποιος? Ο Λεβέντης. Πόσο χρόνο είναι ο Λεβέντης? Δεν ξέρω. Δεν το είδες που είναι έτοιμος να πεθάνει και αυτός 100 χρονών, ρε. Μεγαλύτερος από σένα είναι. Έχεις 7 χρόνια. Εγώ δεν έχω φιλοδοξίες να γίνω πέρα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, όποιος θέλει ας πάρει ένα τηλέφωνο, κερδίζει μια δωρεάν πρόσκληση και για τις 3 μέρες στο Μετρόπολης 90-90-90 και ας έρθει να την παραλάβει από τη γραμματεία. Πάνε εκεί με μια φανέλα του Πάκου που θα λέει Μολέδο επάνω. Θα δεις στο Ιβανόβιο. Καλά που θα περάσεις. Έλα. Εντάξει.
Μερικά πράγματα είναι πάνω από τα αποδικά, Κωστή, εντάξει. Τι είναι πάνω? Πάνω από τα αποδικά είναι μερικά πράγματα. Ναι, βλέπω. Γιατί... Βλέπω. Γιατί εσύ δεν συμφωνείς ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να κυνηγούνται με βάση την οπαδική τους ταυτότητα? Θα πρέπει να είναι ειρηνικοί. Εγώ και εμένα με ενδιαφέρει οι άνθρωποι να κυνηγούνται και να έχω δουλειά εγώ. Αν δεν κυνηγούνται οι άνθρωποι, τι δουλειά θα κάνω εγώ εδώ πέρα με τον κόκκινο? Άσε που ο κόκκινος είναι καλός άνθρωπος και δεν μιλάει για βία. Αφού εσείς πάτε τα κοντέρ και χωρίς βία, ρε, τι θες? Έλα, τώρα σπάμε τα κοντέρ να πούμε. Δεν το βλέπεις κανένα τη μούτρα που έχει ο μαγουλήθρας εδώ? Τρεις μέρες ανάσκελα στο κρεβάτι, αρρώστησε. Μάιο μήνα, τέλη Μαΐου. Τι αρρώστια είναι αυτή, Μάιο μήνα. Γίγαντας όμως, γύρισε. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκοινιά, που λέγεται το τραγούδι. Ναι, καλό το DNA του. Θα δει και το μάτς του ΠΑΟΚ εκεί, θα δει. Θα πάει και στη μηχανοκίνητη πορεία των Ηρακλειδέων. Πάει εκεί 30-35 άτομα, 36. Θα πάει στο Σωτηρόπουλο, τον πάρεις μαζί σου. Εκεί μαζί να τρέχετε. Τον Καράδαλη θα τον πάρεις μαζί που φωνάζεται για το Θεοδωρίδη. Βρικολάκια στο Θεοδωρίδη και σας κυνηγάει. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Κοιτάζετε κόκκινο. Λοιπόν, αυτά με τις τρύπες. Πώς θα λένε, όχι. Αναιρέσεις. Οι τρύπες είναι παλιό συγκρότημα. Από τρύπες ξέρεις εσύ. Ναι, ναι. Στο Άγιον Όρος εγώ δεν είχα πάει. Γνωστή τρυπατόζοντας. Είμαι, ρε. Ναι. Εντάξει. Ναι, ρε. Λοιπόν, θα δώσεις τίποτα στον κόσμο σήμερα? Τι είμαι εγώ να δώσω στον κόσμο? Έξω, έκανες διάγγελμα. Ό,τι τι. Για προγνωστικά. Για το τι θα γίνει σήμερα. Τώρα τι ρίχνει εγώ και να κάνει εκπομπή με αυτή τη φωνή? Δεν καθόλου στο σπιτάκι σου να πούμε. Θα κάτσει ανάσκελα και να πιει το τσαγάκι σου. Εύκολο. Θα κάνει γούτσου. Εύκολο είναι να φύγω. Τι ήρθε εδώ, γούργου, να μα κολλήσει καμιά γρήπη πάλι? Τι ήρθε να μα πει? Πάω που ο Παναθηναϊκός παίζει, μύτη δεν θα ανοίξει, 4 γκολ θα φάει ο Παναθηναϊκός, ο Μολέντο θα πάει στον Πάοκ, σου πάρει ο Πάοκ το Μολέντο, σε τερμπακάρα. Βέβαια. Δεν έρχομαι να παίξω, μπαμ, τον πάρω εγώ. Ωραία πράγματα. Όταν τα έκανε ο Παναθηναϊκός, καλά ήταν. Κάτι σου κάνουν, κάτι κάνει. Ναι, καλά ήταν, φυσικά δεν ήταν καλά. Όταν έκανε παραμονή του τελικού με τον Δημόπουλο. Φώναζε ο Πάο. Τότε φώναζε ο Πάο. Τώρα μπορεί να κάνει ο Πάο. Καλά κάνει. Εντάξει. Εσύ τι μπορεί να κάνει, σαν Ηρακλή? Εγώ τι μπορώ, θα πάω αύριο πλατιέρο. Θέλω να τσιρίζω. Τα βρω, πάει λέει. Πλατιέρο στο τέλο. Ναι, θα πάω. Θα πα να τσιρίζει. Θα πάνε 100.000 άνθρωποι και φωνάζουν. 100.000 άνθρωποι θα πάτε να φωνάζετε. Κοίτα, μη σε δούρε εκεί πέρα και σε αναγνωρίσουν και σε πετάξουν στη θάλασσα. Γιατί? Τι, γιατί? Γιατί παίζει Πάο όλη μέρα, ρε. Γι' αυτό. Γιατί παίζω Πάο. Ωρε κόκκινε φαπ. Ωρε κόκκινε πατ. Άκου τώρα. Τι βρώμικο μυαλό έχει. Ναι. Και τι έχει μέσα στην ψυχή του ένα άνθρωπο. Τι άνθρωπο. Βγαίνει τώρα. Δεν πρόκειται να πα, το λέω εγώ. Καλά, εσύ πες ότι δεν θα πω. Πα, εσύ να φωνάξει τώρα, σαν Ηρακλειδέα. Θα σε ακούσει ποιο? Ποιο θα σε ακούσει? Εγώ πάντα εκεί ήμουν. Και ποιο site θα σε παίξει? Εμένα. Ναι. Δεν είμαι Ηρακλάρχη. Τι είσαι? Γουρουνάρχη είσαι. Τι είσαι? Πάω φωνάξει, θα σε ακούσει ποιο? Μα μαζί με του άλλου. Μα τι θα φωνάξει? Θα ενώσω τη φωνή μου. Θα ενώσει τη φωνή σου. Θα κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, να σε ακούσετε. Δεν πάω εκεί να οργανώσω. Ποιο θα σε ακούσει, ρε παιδί μου? Εμένα. Αυτή που πρέπει. Ποιοι? Η εξουσία. Χαίστηκε η εξουσία. Έχει ψήφου από σένα. Χεσμένη την έχω κι εγώ. Ναι, αλλά εσύ θα πάει να φωνάξει, να παρακαλέσει. Ψήφου. Ναι. Από τον Ηρακλή. Ναι, έχει. Εσύ πες δεν έχει. Εγώ λέω δεν έχει. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Βέβαια ακούγομαι. Εντάξει. Φυσικά ακούγομαι. Ούτω ή άλλω είναι η θα πάτε δηλαδή να παρακαλέσετε τον Τσίπρα. Δεν παρακαλάμε. Τα έχει βρει με τον Ιβάν. Και ο Ιβάν ψήφισε εναντίον σα. Θα πάτε να βρείτε άκρη με τον Τσίπρα. Δεν παρακαλάμε. Είστε καλά με τα μυαλά σα. Δεν παρακαλάμε. Θα πάω φωνάξει. Τσάμπα θα κλείσει η φωνή σου. Κλειστή είναι το ζήτημα. Μην πα τότε. Α το να πάει στο διάλογο. Πάω. Πα σε καμιά ταβέρνα και αφά για να κάνω ψάρι. Ας. Εσύ πα έτσι. Άσε ρε το παραμύθι. Κλείσει καμιά δουλειά. Πα παρακαλέστε τον Τσίπρα να μιλήσει. Μόνοι μα δεν λε. Μπα και πουλήσει την ομάδα του πάνε. Πάνε να του κάνει και το τραπέζι τώρα που έχει αφραγγές. Πάνε. Ποιο έχει αφραγγές? Μπα και κάνει καλό στον Άρη τη καρδιά μα. Δεν θέλω να κάνω καλό σε κανέναν. Πάνε να το κάνει το τραπέζι τον άφραγγο. Εγώ είμαι. Ποιο είναι άφραγγο? Πάνε τον άφραγγο το κάνει το τραπέζι τώρα. Μπα και πουλήσει. Ξέρω εγώ δεν είπα ονόματα. Ναι. Εσύ λε. Πάνε τον άφραγγο το κάνει κανένα τραπέζι τώρα. Μπα και πουλήσει. Και δούμε καμιά χαρά στην πόλη μα. Εσύ πάνε παρακάλα τον Τσίπρα που τα έχει βρει με τον Ιβάν. Πάνε παρακάλα τον Τσίπρα. Πάνε. Σου είπα. Πάνε. Σας έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Μητυντζής. Τον βγάζει και αυτός ο Κανελάκης. Κάθε φορά βρίσκει έναν τα απόγευμα να μας κοιμίζει, ρε φίλε. Είχε αυτόν τον πρόεδρο της ΕΠΣΜ, αυτόν εδώ το γραμμένο. 5 ώρα το απόγευμα, 5 και 4 κοιμόμασταν όλοι. Το καλύτερο υπνοτικό. Κύριε Κανελάκη, είναι απαράδεκτο. Όταν ήθελε να πάρει την εξουσία ο γραμμένος, έγλειφε τον Κανελάκη να τον βγάζει. Τώρα τον παίρνει ο Κανελάκης, δεν βγαίνει. Κατάλαβες? Τέτοια μούρη είναι ο γραμμένος. Πάει ο γραμμένος. Τώρα βγάζει αυτό το Μητυντζή. Κομμουνιστής ο Μητυντζής, αριστερός. Ναι, ο Αποστόλης ο Μητυντζής. Του κάνει 10 ερωτήσεις. Δεν είμαι αρμόδιος, κύριε. Τότε τι βγαίνει, ρε Μητυντζή, να μιλήσει? Δεν είμαι αρμόδιος. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και ένας μιλίχιος άνθρωπος. Μπαμ, 5 και 4 κοιμηθήκαμε όλοι. Πού τους βρίσκει, ρε, αυτός ο Κανελάκης? Αυτούς όλους τους
Τους νοχελικούς να πούμε και τους βγάζει. Πρόεδρος του Καφταντζόγλου με την Τζις. Νοχελικότατος. Λοιπόν, ναι. Τον άνθρωπο τον γνώρισα στην έκθεση. Μια χαρά. Εσά κομμουνιστές που είστε, γνωριστήκατε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Είπα εγώ δεν είναι μια χαρά. Συγγενείς σου. Από πού είναι συγγενείς μου. Εσύ δεν είπες ότι είναι ξάδερφος. Ο ξάδερφός μου ανήψιος. Μα δεν έχω εγώ με τον ETG. Με τον ξάδερφό μου έχω. Ρε εσύ, Χολύπτη, εδώ δεν έβγαινε και έλεγε ότι είναι ξάδερφός μου και μαθαίνω ότι έχουν απλήρωτο καφταντζόγριο. Ναι. Και έτσι το καφταντζόγριο και αλλιώς το καφταντζόγριο. Ναι. Τώρα γιατί το αλλάζει. Απλήρωτο είναι φυσικά. Από πού το μάθεις? Ηρακλειδέας ο Μητιτζής, κομμουνιστής ο Μητιτζής, το βγάζει εδώ ο Κανελάκης, μας παίρνει ύπνος. Βγάλε ρε, κάτω, κουνηθούν τα μικρόφωνα ρε. Κάνει τη δουλειά του σωστά ο Μητιτζής? Όχι. Δεν την κάνει σωστά, ακούγεσαι. Το Καφταντζόγλιο ερείπιο είναι, τι κάτι. Κομμουνιστής δεν είναι ο Μητιτζής, το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ας τους πάρει 50.000 και φίλοι σου, οι φασίστες. Στα σταμάτα ρε φίλοι μας, κομμουνιστής δεν είναι. Οι φασίστες, σταμάτα λίγα ρε φασίστες. Βρε άστα διάλα από εδώ κοπρόσκυλα. Κοπρόσκυλα, κοπρόσκυλα τώρα. Άιντε τώρα τα μάθατε όλα. Ο Μητιτζής κομμουνιστής δεν είναι. Ας πάρει 50.000 από το κόμμα, κάνει το Καφταντζόγλιο. Πάμε και τρέχουμε εκεί και σκοντάφτουμε και πέφτουμε κάτω. Δεν λέω κανένα χορηγό. 20 λεπτά χορηγούς λέμε. Πριμαντώνα, δες. Είσαι από εκεί πέρα. Δεν λέω κανένα χορηγό. Εγώ θέλω 50 και αναφορά, κατάλαβες. Η πριμαντώνα. 50 και αναφορά θέλει. Βρεούστα από εδώ κοπρόσκυλο. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανίτσας, Δελφών, 101 και Μάρκο Μπότσαρη Γωνία. Πάτε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, τότε ο Στέργιος ο Πετκανίτσας θα έρθει στο χώρο σας άμεσα, γρήγορα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά για να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Α3 κενό καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54 344. Έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δούνε το παιχνίδι της Real Madrid με την Juventus για το μεγάλο τελικό της Champions League. Ενώ μην ξεχνάτε ότι για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες καλλιέργειες, Agripro. Επίσης από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή αμήνωτων και Stichrom L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, Calcibor και Smart Asbestίου για σφιχτή επιδερμίδα και δοχή στο ράφι, Agripro στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη, ζήτα από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου στο agripro.eu. Για να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι, λιπάσματα από την Agripro. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Ποια αγωνιστικά, ρε κόκκινα? Τα δύο παιχνίδια τα σημερινά. Σιγά τα. Ποιο ασχολείται αγωνιστικά? Σιγά. Σιγά. Γιατί σιγά? Γιατί θα φάει 4 γκολ ο Παναθηναϊκός, 3 πόσα θα φάει. Ναι. Έρχεται εδώ αέριο και το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να προκαλέσει, μπας και γίνει φασαρία. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός. 4-4-2 απέξω ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, χωρίς Ζέκα, εντάξει. Ναι. Χωρίς Μπέρκ. Mm-hmm. Ωραία. Και θα παίξει ανοιχτά σκέπα. Πολύ ακόμα λείπουν. Ναι, πολύ ακόμα λείπουν. Με δύο χαφ μόνο. Πιο ψυχή χαφ είναι, ο Κουρμπέλης είναι ο ένας. Ναι. Ναι. Και θα παίξει ο Βιαφάνη στη γραμμή με τον Κλωναρίδη φορ. Και δεν θα φάνε 4-1 αυτοί. 5-1. Ποιοι θα βάλουν 4 γκολ από τον Μπάουκ? Ποιοι θα βάλουν 4 γκολ από τον Μπάουκ? Ποιοι θα βάλουν 4 γκολ από τον Μπάουκ? Πού είναι οι συνθέσεις, ρε. Μ' αρέσει που τα ξέρεις απ' έξω. Τι να ξέρω απ' έξω. Πολύ γρήγορα. Σιγά μην αρχίσω. Λοιπόν, Κουλυμπαλί δεξιμπάκου τρουπί. Τώρα θα δει ποιε είναι οι συνθέσεις. Ο Ευαγγέλου παίζει αριστερό στόπερ. Λοιπόν. Λουτ με Κουρμπέλη στα χαφ, Μαρινάκης δεξί εξτρέμ, Βιαφάνες αριστερό εξτρέμ, ο Μολής με το Κλωναρίδι. Στον πάγκο έχει ένα Στάικο, το Βλαχοδήμα που το διώχνει, ένα Ρέις, το Χατζιπαπάρι, το Γιωβάνι, Χατζιπαπάρι, όχι Χατζιγιωβάνης, Πίσπας, Μίγκος. Το και... Χατζιγιωβάνι τον έκανε Χατζιπαπάρι. Ναι. Ο Πίσπας, ο Μίγκος και ο Μπουζούκης. Οι θα έρθουν αυτοί στην Τούμπα να παίξουν. Mm. Ο Παπασπάνης, ο Πασπάτης. Κάποτε είχε κάποιους καρούλια, κάποιους καραβίδες. Ναι. Και σου φαίνονταν παράξενο. Εσύ κάποτε ήσουν Πασόκ. Άσε τώρα κάποτε. Με το στυλ αναπνευματικό. Και εγώ έχω. Τον Κίτσου με τον Μπούγκουρα. Τον Τάτσουν του Κένταβρου. Τον Τάτσουν του Κένταβρου απ' έξω δικό σου. Τον Τάτσουν του Κένταβρου, ρε κόκκινε. Από του Κένταβρου δικό σου. Έχει μπει σε σβαρ έξω αριστερά, Ενρίκε και Πρίγιο Μπιστριάδα και θα βγάζει τέταρτο το Σάκοφ. Ποιο θα κάνει τα μπατσο. Κίτσου θα βγαίνει από δεξιά ο Λέβατ από τα αριστερά. Ο Τζίμερο τη Χαμαλούκα με τον Κάνια. Δεν θα του βάλει 3 γκολ αυτό το Παναθηναϊκό. Άμα δεν βάλει 3 γκολ αυτό το Παναθηναϊκό, απλά πεθάνουν, ρε. Επειδή ο άσο είναι χαμηλό. Ποιο άσο και θεία. Λε δηλαδή άσο και over. Τι άσο και over, ρε. Για 4 γκολ είναι αυτό ο Παναθηναϊκό. Λε άσο και over. Το Χαρίσι, το Κλάου, τον Κουλούρ, εντάξει, Κλάιν Μάιν. Και ο Χατζησαία ή στον πάγκο. Πέθανε ο πατέρα του, εγώ θα πήγαινα. Άμα με φερόταν έτσι και πέθανε ο πατέρα μου, ούτε θα πήγαινα. Ούτε θα πήγαινα.
αν έχουν έξω να βγουν με τη δεύτερη ομάδα και θα πάει ο Χατζησαΐας να κάτσει και στον πάγκο να τους κάνει τη χάρη, σιγά μην πήγαινα, ούτε άδεια θα έπαιρνα. Ναι. Τι ναι ρε, 58 χρονών πέθανε ο πατέρας του. Το παιδί δεν ήθελε να φύγει σε άλλη ομάδα γιατί ο άνθρωπος είχε προβλήματα, χημειοθεραπείες κτλ. Ναι. Τι ναι, τον έχουν ξεσκίσει, τον πήραν και τον έχουν στις κερκίδες. Δηλαδή τον έχουν φάρει και έχει κάνει ληστεία μεταφώνου. Πεθαίνει ο πατέρας του 58 χρονών, ανήλικος δηλαδή. Και το παιδί δεν έφυγε να πάει να πάρει κανένα 250 σε οποιαδήποτε κολομάδα Βελγίου κτλ. Καμιά κολοκύπρο κτλ. Κατάλαβες. Να πάρει ένα 200 στην ξεφτύλα 250 και να παίζει και να έχει φόρμα. Έμεινε εκεί πέρα γιατί είχε το πρόβλημα υγείας ο πατέρας του. Και τώρα επειδή ο Μαλεζάς και ο Βαρέλα είναι τραυματίες, τον πήραν στον πάγκο. Κακός πάει. Δεν θα πήγαινα. Μου τον είπε, παίξε εσύ. Δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Τι χαρακτήρα, ρε. Αν με φτύνει ο άλλο και με κάνει και απάω, τον παρακαλάω. Πάω κάτι στον πάγκο. Πέθανε ο πατέρα του. Πάω τον Ήβιτ, πάνε εσύ να παίξει. Βάλε τον Φουντουκίδη να παίξει. Βάλε τον Μπέλιο, βάλε τον Ραπτόπουλο. Βάλε τον, ξέρω εγώ, τον Σκαρτάδο να παίξει. Α, παράτα με τον Μπόρα από εδώ πέρα. Ένα χρόνο μέχρι το φτύσιμο και τώρα που δεν έχει σέντερ μπακ θα έρθω εγώ να... και απέξω Πούγκουρα και δεν απέξω εγώ. Α, στο διάλογο θα τον έλεγα. Έτσι ακριβώ. Κακό πάει και κάθε στον πάγκο. Εγώ δεν πήγαινα. Αυτό αναδεικνύει και το τι χαρακτήρα είναι. Ναι, ότι είναι βλάκ. Αυτό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρα του βλάκα. Πάμε παρακάτω. Βλάκα είναι. Βλάκα είναι όποιο πάει. Ναι, βλάκα είναι. Okay. Πάει παίξω Πούκουρα, ένα και τίποτα, τον προωθούνε, εμένα με έχουν πέμπτο σέντερ μπακ, πεθαίνει ο πατέρα μου και πάει κάτω στον πάγκο. Άσε ρε Ήβιτς θα τον έλεγα. Πάμε παίξε σύμπαλα. Παρακάτω, λέγε. Όπω έκανα χθε μια εκπομπή τρομερή το βράδυ με τον. Με το Στέλιο τον Παρθενάκη, έκανα ρόμπα όλους τους παοξίδες που λένε είναι αναχρονιστικός ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Και ανάγκη είναι 67 χρονών, στα 65 τον ζήτησε ο Ολυμπιακός και καυγίζατε όμως. Τον απειλούσατε. Τον απειλούσατε. Μη τυχόν και φύγεις. Ναι, η κόρη του έβγαινε και λέει μας να μείνει εδώ με 3 και 60 και το διώχνουνε στα... όταν έπαιρνε συμβόλαιο ζωής από τον Ολυμπιακό. Και το διώχνετε στα 67 για να φέρετε τον τυχάσπαρτο που λέει ο Τζόρνταν. Θα έπαιρνε μια 250 στον Ολυμπιακό. Για πλάκα. Και θα είχε λύσει το πρόβλημά του. Τρία χρόνια, 750. Τρία χρόνια, εγγόνια παιδιά, ταυτοποιημένοι όλοι. 250 θα έπαιρνε και την χρονιά. Ναι. Θα έλυνε το πρόβλημά του για τα γεράματά του. Φυσικά. Εντάξει. Δεν έφυγε. Ναι. Τον βρίζανε. Τον βρίζανε από πάνω. Ναι, και τώρα το διώχνουν. Και έρχεται μια νύχτα. Γιατί δεν το γουστάρουν συγκεκριμένα άτομα. Έτσι. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα μέσα στον ΠΑΟΚ. Άλλο βλάκα. Που δεν το γουστάρουν. Άλλο βλάκα ο Μαρκόπουλο. Άλλο βλάξ. Το βλάκα είναι για σένα. Το λέω εγώ βλάξ. Που σήμερα εγώ αν ήμουν ο Μαρκόπουλος και πήγαινα το πρωί στην τουαλέτα του σπιτιού μου να πληθώ, θα ρίχνα μούτζε στα μούτρα μου που δεν έφυγα. Τι άμε κάνουνε, ρε. Θα με δίνουνε, θα με κάψουν τα μάξι. Τι άμε κάνουνε. Θα με πυροβολήσουνε, θα με απαγάγουν τα παιδιά. Έφυγα και πήγα στον Ολυμπιακό προπονητή. Τι άμε κάνουνε. Και τώρα το διώχνουνε και βγαίνει από πάνω ο Δήμος ο Βαρδάκης με τα μάγουλα και τα φραπέ 55. Λέει είναι αναχρονιστικός. Καλά να πάθεις Μαρκόπουλε. Καλά να πάθεις. Καλά σε κάνανε. Στερνή μου γνώση δεν σε καλά σε κάνανε. Κορόιδο. Κορόιδο. Άλλο. Άλλο. Τέσσερα. Τώρα για το Ηρακλή θα πάτε 30 μηχανάκια και 20 ξέρω και θα κάνετε γύρω γύρω την πλατεία στο τέλος. 30 μηχανάκια. Τι απάτε. Γιατί μπορείτε να φέρετε κόσμο, πώς το λένε, την πλατεία μάζα των οπαδών του Ηρακλή μαζί σας. Ποιοι είμαστε εμείς που πρέπει να. Τι ποιοι είστε εσείς, οργανωμένοι. Ποιοι είστε εσείς. Εγώ είμαι οργανωμένος οπαδός. Εσείς ανοργάνωτος γενικός. Οι οργανωμένοι οργανώνουν μια ιστορία. Είμαι ανοργάνωτος γενικός. Ναι. Οι οργανωμένοι οργανώνουν μια ιστορία. Έτσι δεν είναι. Καλά, δεν τα λέω. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Εδώ δεν μπορείτε να βρείτε 9 μέλη για να κάνετε συμβούλιο. Πώς θα πείσετε να πούμε 10.000 λαό, 5, 10, 20, 30.000 λαό να βγει στον δρόμο. Θα βγει. Θα βγει. Άντε καλά. Πρέπει και θα βγει. Ναι, ναι, καλά. Το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ήρθε η ώρα να βγει. Κατά. Δεν μου λες, εσύ τι λες, δεν πρέπει να βγει. Όχι. Γιατί? Γιατί να βγει. Πήρε μια ομάδα ο άλλος, τα έκανε μηδέν χρέη, φάγατε τα λεφτά από τους παίκτες, φάγατε τα λεφτά από το δημόσιο. Και αντί να πάει η ομάδα αυτή να γίνει νοικοκυρά, τη διαλύσατε, τη βάλατε 3 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια με μέσα. Με τις βλακίες που λες. Άκου εδώ τώρα. Ο Άσος, άκου εδώ ο Άσος. Άσε ο Άσος και ο Θεός μου ο Τάσος, ρε. Εμένα ρώτα. Άκου να μαθαίνεις. Τι να βγει ο κόσμος τώρα του Ηρακλή για ποια αδικία. Φάγανε τα λεφτά ο Παπαθανασάκης, δεν πλήρωσε κανέναν. Παίκτες απλήρωτοι, όλα απλήρωτα, διαλυμένα τα πάντα, νερά δεν υπάρχουν. Τηλέφωνα δεν υπάρχουν, τα γήπεδα, κάτι χορτάρια 10 μέτρα. Θα πρέπει να βάλει στάγερ, αλλά πουθενά δεν κολλάς, να τα πάρει τα χόρτα. Τι να βγει να διαμαρτυρηθεί, είναι να πει τι. Και πάω στο ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτυρηθώ. Που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Ιβάν και ο Ιβάν δεν γουστάρει τον Ηρακλή. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ να πάω, ρε, και ψήριζα.
Ταγάρι, θα πας και εσύ να φωνάξεις 47 χρονών Βόδι. Μοσχαροβούβαλο. Γιατί να μπα. Τι να πάει, αργόσκολο, εσύ τι να κάνεις αύριο. Πέμπτη είναι, αύριο πας, τι έχεις να κάνεις. Αργόσκολο είναι. Πω, τι ώρα είναι ρε, η πηγή, τι ώρα είναι. 7. 7 η ώρα. Δεν έχεις δουλειά να κάνεις 7 η ώρα. Θα έχω τελειώσει. Θα έχεις τελειώσει, τι να κάνεις. Με την τσουκράνα θα ξύνεις τα φρύδια σου. Θα έχω τελειώσει. Πέρα, ρε. Λιμοτάγαρο. Άλλη μοτάγαρο. Να δεις τι έκανες από χτες μέχρι. Βράσε, εγώ τι έκανα. Εγώ είμαι σε δαιμονιώδεις ρυθμούς. Δεν με πιάνεις εμένα στους ρυθμούς. Σε δαιμονιώδεις. Δεν με πιάνετε στους ρυθμούς. Πού είναι η στήλη μας. Ποια στήλη μας. Σήμερα. Γιατί να γράψω τη στήλη μας. Πού είναι. Σίγουρα χίλια φύλλα θα πουλήσει τη στήλη. Ποιος πού είναι η στήλη μας. Στο ραδιόφωνο για πού μένα. Είναι, ρε. Δεν υπάρχει στήλη. Γιατί. Και έτσι γουστάρω εγώ. Έτσι γουστάρω. Ναι, έτσι γουστάρω εγώ. Τι στήλη μας. Σιγά τη στήλη. Διαβάζω 500 άτομα τη στήλη. Άσε με καημένη τώρα. Σκοπό είναι το ραδιόφωνο, ρε. Γιατί δεν έγραψε. Γιατί να γράψω. Ξαπλώθηκε Μάιο, μήνα Ιούνιο, εσύ ανάσχελα. Τι να γράψει, μπορεί να γράψει. Έλα, ντε κουλώσει με, δεν μπορώ να γράψω. Όντως. Εγώ βιβλίο γράφω. Τα γάρι. Γράψτε. Βιβλίο γράφω, του χρόνου θα βγει στα περίπτερα. Θα σε έχω μέσα πρώτη μούρη. Από τώρα για του χρόνου. Μου έχω γράψει εγώ. Ξεκίνησα. Πασοκό ψυχή και Χριστιανό Ρουφιάνη. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Ε, ξέρεις τι έχει να γίνει. Να δούμε. Τι να δούμε, ρε τεμπέλχανα. Θα γράψω βιβλίο, θα γράψω βιβλίο. Θα γράψω βιβλίο, σου είπα, θα γράψω βιβλίο. Θα γράψω βιβλίο. Πήρω Μωυσόγλου, μπαμπάμ, υπογράψαμε, ξεκίνησα. Άσε καημένε τώρα. Και στο γράφω Μωυσόγλου για σένα. Εγώ απαγγέλω. Τι θες να πάρω τον μπικ και να γράφω. Τόσο καλά γράφω. Ναι, ρε, τόσο καλά γράφω. Απαγγέλει. Ποιο Παπαγγέλει, ρε Παπαγγέλει. Ποιο Παπαγγέλει. Ο Παπαγγέλει. Ποιο Παπαγγέλει. Πώς γράφετε τα παγγέλο. Με δύο γάμα και ωμέγα ρε κόκκινε. Εγώ με τα γράμματα δεν τα μάθα. Πόσες λέξεις αποτελείτε. Πόσες λέξεις αποτελείτε. Τέσσερις συλλαβές έχει ρε κόκκινε. Όχι. Είναι μία λέξη ή σύνθετη λέξη. Απαγγέλο. Αγγέλο τον απά. Το πνευμόνισο σαν σαμπρέλα γίνει. Τι γελάζε. Σιγά. Μη. Απ' την άλλη. Μισό πτώμα είναι. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη φτύνε. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο κάνει και εμένα χάλι μαύρο. Ήρθες. Σου είπα. Τι πάω με τον Ηρακλή με τη μηχανοκίνητη πορεία. Πάω παρακαλέσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι του Ιβάν. Ο παπάς του Αγγέλου. Ο παπάς του Αγγέλου, ο Παπαγγέλης. Τον κόκκινο ρε. Ρε τον άνθρωπο. Και αυτός γράφει. Δεν μιλάς σε ποιο κεφάλαιο είσαι. Τι, την πρώτη ενότητα έχω γράψει. Πόσες σελίδες είναι η πρώτη ενότητα. 20 σελίδες. Έχεις γράψει 20 σελίδες. Τι 10 για σέρα. Η 10 σε για μένα. Με έχει σκίσει κανονικά. Με έχει σκίσει κανονικά. Θα σε δώσω ποσοστό. Σαν τα παραμύθια που λες. Ναι, τα παραμύθια. Και ναι. Σε πιστεύουν κιόλας. Ναι. Υπάρχει κόσμο που τα πιστεύει. Ναι. Μου πεις καλά κάνεις. Θα γίνει best seller. Τι θα γίνει. Best seller. Best μπορεί να γίνει το best. Seller, δεν ξέρω. Λοιπόν, η φωνή σου λέει λες και είναι άλλος. Εντάξει. Είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Εντάξει, να μην έχουμε κανένα καρκίνο μόνο και όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Καρκίνο έχουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Γιατί ο καρκίνος είναι ψυχοσωματικός και το παθαίνουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Τα γουρούνια και τα παχύδερμα δεν παθαίνουν καρκίνο. Θα κλάψεις άμα πάθω. Δεν παθαίνεις καρκίνο. Θα κλάψεις άμα πάθω. Εσύ δεν παθαίνεις καρκίνο. Εσύ τίποτα κάνα έμφραγμα θα βουλώσεις καμιά αρτηρία και θα πεθάνεις. Καρκίνο οι ευαίσθητοι άνθρωποι παθαίνουν. Ναι. Δεν παθαίνουν τα γουρούνια. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ναι. Ράπαν ήρθε ο Σκόκο, πού τον βάζει να παίξει και γιατί. Πόσο χρονό είναι ο Σκόκο, ξέρουμε η ημερομηνία γεννήσεως. Θα μάθω και θα σου πω. Μεγάλος. Πάνω από 30 είναι. Εντάξει, σε τι κατάσταση είναι ο Σκόκο. Καλά. Καλά είναι. Σκοράρι. Σκοράρι. Άμα έρθει ο Σκόκο, πού να έρθει ο Σκόκο. Πού. Με ρωτάει, στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Κόκκινο λέει, ποιος είναι ο MVP της ΑΕΚ για σένα, για φέτος. Ναι. Για το τελευταίο μισό, ο Χριστοδουλόπουλος. Ο MVP της ΑΕΚ. Για το τελευταίο κομμάτι και σημαντικό, ο Χριστοδουλόπουλος. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ για κάποιο λόγο βγει πρώτη. Το 85 είναι 29 Μαΐου, 32. Πάνω 1,72. Πάνω από 30 σου είπα. Με λύση από στένο, μισθός 400.000 γύρω το 200.000. Μια ερώτηση για τον Ραπτόπουλο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο Χατζησαΐας για να κάνει καριέρα. Γιατί να απαντήσεις ένα και να μην απαντήσεις τον ίδιο. Ερώτηση κάνει ρε, το κοινό μας ακούει. Τι είμαι, μάνατζερ είμαι. Ραπτόπουλο είσαι άμπαλος, ό,τι κουστάρει θα κάνει ο Χατζησαΐας. Τι γνώμη του λέει. Ναι, λέω εμένα αν με φερόταν έτσι η ομάδα και με είχε ανάγκη. Για να κάτσω στον πάγκο σε ένα μάτς με ένα τέτοιο Παναθηναϊκό και πέθανε ο πατέρας μου, ούτε άδεια θα έπαιρνα. Αυτό λέω. Ούτε άδεια θα έπαιρνα. Ο Λέντι, ο οποίος... Θα τον έλεγα τον Ήβης, για χαρά δεν έρχομαι. Ο Λέντι, ο οποίος είναι Αλβανός, ρωτάει. Ο Λέντι είναι. Αλβανός. Και επειδή είναι Αλβανός, τι πάει να πει αυτό. Ο Λέντι λέει είναι Αλβανός. Μπορώ να κάνω την ερώτηση. Μπορείς να κάνεις την ερώτηση. Λέει. Ρα πες ρε φίλε, γιατί δεν βάζει τον Κάτσε ο Σέρβος. Για πες. Τον Κάτσε ο Σέρβος. Και να πούν τον Ήβης πως ο ΠΑΟΚ σε κάθε αγώνα έχει 2-3 χιλιάδες Αλβανούς, έτσι να πούν τον Ήβης. Ναι. Κοίταξε, θα σου απαντήσω. Ο Κάτσε και ο Χαρίσης έπρεπε όντως να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και ο Χαρίσης.
και ο Χαρίσης. Έπρεπε να πάρουν λίγο περισσότερο. Γιατί ο Χαρίσης, γιατί ο Χαρίσης δεν μου αρέσει μέχρι τώρα. Ο Χαρίσης, κοίταξε, έχει ένα χαρακτηριστικό, ενώ είναι πολύ γρήγορος και έγινε και εκρηκτικός και ταχυδυναμικός και έχει και αντοχή στην ταχύτητα και είναι και ταχύς, δηλαδή. Και τα πρώτα μέτρα είναι γρήγορος και στα πολλά μέτρα είναι γρήγορος. Αυτό είναι μεγάλο προσόν. Εκρηκτικός στα πρώτα μέτρα και ταχύς στα πολλά μέτρα. Μπαλίτσα ψιλοξέρει, δεν ξέρει πολλά πράγματα, αλλά με την μπάλα και σε χώρους ανοιχτούς είναι πάρα πολύ καλός να βγαίνει σαν τέταρτος. Ιδιαίτερα αν ο ΠΑΟΚ αμήνεται και φεύγει στην κόντρα. Πολύ καλός. Άνω τελεία. Μισό λεπτό λίγο. Έχει ένα ελάττωμα ο Χαρίσης. Πρώτον, η εξωγηπαιδική του ζωή είναι μετριότατη ως κακή. Και το άλλο είναι ότι τα μαρκαρίσματά του χαμηλά είναι ανόητα και επικίνδυνα. Εάν ο Χαρίσης χαμηλά ήταν πολύ καλό στο μαρκάρισμα, εγώ θα έβγαινα πάνω στον Ήβιτς και θα τον κοντράριζα, αλλά δεν μου δίνει την ευκαιρία αυτή ο Χαρίσης, γιατί σε κάθε μαρκάρισμα χαμηλά μου είναι επικίνδυνος. Δεν μου δίνει δηλαδή την όθηση να του την πω του Ήβιτς στο κομμάτι αυτό. Οπότε τελειώνω εδώ την ιστορία. Σου απαντώ, φίλε, και για τον Κάτσε και για τον Χαρίση. Συμπληρωματικά. Προγραμματιστής από Αθήνα, Κωστή, γιατί στο βιντεάκι δεν έβαλες και τον Γρηγόρη να σου βαράει σουτάκια? Φοβήθηκες, μην μαζεύεις. Τι σουτάκια, πού, για ποιο λέει? Τι σουτάκια. Ποιο βιντεάκι έκανες? Τι σουτάκια, δεν καταλαβαίνω. Α, με τον Τρούλιν και τον Τρέγια κάναμε. Εντάξει, ήτανε. Ναι, το είχε κάνει ο κομμουνιστής. Γιατί θα μαζεύει, όντως. Το ξέρει. Έχει καλά ποδάρια ο κόκκινος. Πάλι έξω Σαββίδης, δεν μπορεί πανελλήνια να κάνει τίποτα. Τα πήρε όλα Μαρινάκης. Παιδιά, το δόλι είναι μεγάλη ιστορία. Δεν τελείωσε τίποτα δίνει ακόμα. Δίνει μάχη, δίνει μάχη. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτό δεν εκπομπή, είναι τηλεμάρκετινγκ. Με όλο το σεβασμό. Καλά λέει. Ράβα που μακρύσω από το κόκκινο θα σε κολλήσει. 100%. Εσύ να φοβάσαι 450 γιατί κολλάω και τα μηνύματα. Μη με ακουμπάς, δε. Είμαι ιός, κολλάω και τα μηνύματα. Μη με ακουμπάς. Λοιπόν, τον Παπαθεοδόρο τον πήραν γιατί ο αδερφός στο CDNA κάνει τα θελήματα του Ρώσου. Δεν το ξέρεις, ραπ? Το ξέρω. Ραπ και στηλεοφόρο με τον Μαρινάκη έπαιζα, αν και δεν τον έσωνε το κορέκι. Τρία γκολ θα έτρωγε. Στο προηγούμενο μήνυμα. Ποιος ΠΑΟΚ, ο διαιτητής είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και ένα μήνα, Γιώργος από Καστοριά. Στο προηγούμενο μήνυμα για αυτό το SDNA και τον Ιβάν και σχετικά με τον Παπαθεοδόρο, εγώ είχα μια λογική απάντηση. Και είπα το εξής. Αν ο Ιβάν δώσει 500 χιλιάρικα, 800, 1 εκατομμύριο έξτρα να ανέβει τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ και να ανέβει επίπεδο, καλά κάναν και το φάγανε τον Σούλη τον Μαρκόπουλο. Αν όμως πάει ο ΠΑΟΚ στα ίδια επίπεδα. Στα ίδια επίπεδα, τότε γιατί να το διώξει πρώτον? Και δεύτερον, δεν θα είναι άδικο και για το Σούλη τον Μαρκόπουλο, αν ο Ιβάν έδινε 1,5 εκατομμύριο, 800 χιλιάρικα να ανεβεί το μπάτζετ, να ήταν αυτός προπονητής? Δεν είναι αδικία για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο? Μήνυμα από Κώστα Πετρωτό. Μήνυμα. Έφυγε από την αποστολή ο Χατζησαΐας. Καλά έκανε, άκουγε Ραπτόπουλο. Πριν το πεις. Ναι. Ζήτησε άδεια και έφυγε. Καλά έκανε. Τι ακάτσε να κάνει. Τον τέταρτο στόπερ. Καλά έκανε και έφυγε. Να μην ενημερώσουμε. Αν του φερόταν καλά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, θα έμενε. Μπήκε στον κόπο και μας ενημέρωσε. Να μην τον ευχαριστήσει τον συνάδελφο. Πώς το πες? Ναι. Φυσικά θα τον ευχαριστήσει, γιατί πρέπει να είσαι ευγενικός και καλός συνεργάτης με τους συνεργάτες και τους ρεπόρτερ. Να έχεις καλή συνεργασία και καλή χημεία και καλή επικοινωνία. Ειδικά όταν είναι δίπλα σου, όποτε τους χρειάζεις. Και ειδικά αν είναι παιδιά με ήθος. Γνώσεις όλα και όλα αυτά. Τα περισσότερα παιδιά με ήθος είναι εδώ. Ευτυχώς το Μετρόπολης έδιωξε τη σαβούρα. Κάτι ρουφιάνους, κάτι περίεργους και κράτησε τα καλά παιδιά. Μπράβο, εκπληκτικό. Και πολύ καλοί γνώστες και καλά παιδιά. Και εργατικοί, 3-1. Όσο επί το πλείστον. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν. Τόσο επί το πλείστον, τι σημαίνει, ρε κόκκινο? Γιατί πάντα υπάρχει. Επειδή μάλωσες με δύο εσύ δηλαδή και δεν τους γουστάρεις. Δεν μπορούν να είναι όλοι καλοί για όλους. Λοιπόν, πες μια καλή κουβέντα και για αυτούς. Ο χριστιανισμός αυτό λέει. Σου δίνει μια φάπα ένα στο ένα μάγουλο. Ορμάς να πούμε, αλλάζεις μάγουλο να σου δώσει άλλη μια φάπα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφορά. Παρακαλώ. Ποτέ δεν είπα ότι είμαι καλός χριστιανός. Είπα ότι είμαι χριστιανός. Χριστιανορουφιάνος είσαι, φυσικά. Το αν είμαι ρουφιάνος. Χριστιανορουφιάνος και πασοκόψυχος. Επειδή είσαι γνωστός. Το ξέρουμε, το είμαι. Λοιπόν. Και επειδή η ημιμάθεια είναι χειρότερη. Ναι, καλά, άσε αυτά τα κοινότυπα, μωρέ τώρα. Τα κοινότυπα. Οκ. Okay. Συνέχισε εσύ και βγάζει γλώσσα και λέει και λέει και λέει. Μην το παίζει καλό. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Πες ότι είμαι αποφράδι τη κοινότητα. Ποτέ δεν το έπαιξα. Άντε, μπράβο, παίζει και τη μεταλλική φωνή. Τώρα που είσαι σφραχνιάδισμα στο. Σου αρέσει τώρα. Ε? Ναι, τώρα είναι μέταλλο η φωνή σου. Καλά, ναι. Μεταλλόφωνο. Χαίρεσαι. Λέγε. Χαίρεσαι. Λέγε. Για τιμωρία θα σε αφήσω μόνο αύριο. Εντάξει. Γι' αυτό που κάνει θα αφήσω μόνο. Ναι. Τι, πώ που. Λοιπόν. Αλφα Μητρία κενό. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν 10 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βαργίνα το Ρίζι Καζίνο. Για ποιο μπάτς? Για το παιχνίδι της Ρεάλ με την Γιουβέντους. Αυτό είναι ματσάρα να το δεις στο καζίνο. Βέβαια. Ποιον θα ποντάρεις? Γιουβέντους. Στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση? Στην κανονική διάρκεια. Αυτό με ανησυχεί. Ραπτό.gr.
Μπείτε τώρα και δείτε τα προγνωστικά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Πανιώνιος ΑΕΚ. Τώρα ο κομμουνιστής τα έχει βγάλει εντός δευτερολέπτων. Έτσι, για να λες ότι είμαστε και συνέτεροι με το αφεντικό. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Μητσοτάκη. Απαγορεύεται να υπάρχει λαϊκό προσκύνημα σε οποιοδήποτε πολιτικό Έλληνα. Απαγορεύεται. Άστο για μετά. Λαϊκό προσκύνημα Αλφα, για Έλληνα πολιτικό απαγορεύεται. Και ενώ. Ναι. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. 10 διπλές προσκλήσεις αν είστε άνω των 21. Παιχνίδι σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας με πολύ καλό ήχο, εξαιρετικό ήχο και πολλές κληρώσεις για εσάς οι οποίοι θα βρεθείτε εκεί. Τρομερά πράγματα. Επειδή είναι σε εκκλησία, δεν θέλω να εκφραστώ. Τι έγινε, γιατί τρομερά. Ο ένας προδότης πίσω από τον άλλο χαιρετάνε. Ναι, αλλά τους ψήφιζες όμως για να μπεις. Ποτέ. Το Βενιζέλο που έπαιζε τάβλη πάνω στο πανόραμα, καλά ήτανε. Απαγορεύεται να παίξω τάβλη με κάποιον. Ε, τι τους λες προδότες τότε. Λέω, η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Ελά, ρε, φύγει από εδώ, γλύφτη, μόλις δεις πολιτικό παίρνεις κάμψεις. Η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Μόλις δεις κανένα πολιτικό, Δέα Δημοκρατία είναι Πασόκ, είναι Πασόκ. Είσαι γνωστή αρπάχτρα. Εγώ είμαι αρπάχτρα. Α, δεν το παίζω, κύριος και εγώ χριστιανός. Τον έδωσα τον άλλο, τον είπα. Ποιον είπες? Και ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβες. Ποιος ζήτησε συγγνώμη? Γνωστός πολιτικός. Εσένα ζήτησε συγγνώμη. Βεβαίως. Τι λένε κόκκινε. Και από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Και από τον κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη πολιτικό. Από σένα. Βεβαίως. Αλλά δεν συμφέρεται. Του κάνει χειραψία, του είπε κανένα δάχτυλο του πολιτικού. Τίποτα. Από μένα λεφτά δεν έχει χάσει κανείς. Μην το λες αυτό. Έχει χάσει. Πού να ξέρω. Ξέρω εγώ τι. Αν δεν ξέρεις εσύ ποιος χέρι. Πού να ξέρω. Εσύ τι λες, έχεις χάσει. Αν σου λέει κάποιος έχασε λεφτά από κόκκινο, θα το πίστευες. Ναι. Ναι. Από εγώ δεν έχασα από σένα λεφτά. Πώς, κέρδισα. Πώς θα τον πίστευε. Πώς θα τον πίστευε. Πώς θα τον πίστευε. Αφού είσαι ταχυδακτηλουργός, ρε. Και αν σου λέει κάποιος έχασε λεφτά από το κόκκινο, γιατί δεν τον πίστευε. Ε, μπορεί να. Γιατί αδύναμα άτομα είμαστε, αδύναμα όντα είμαστε. Γιατί τώρα το πλέον μπορεί να χάσει λεφτά. Τι είμαστε τέλειοι. Μέχρι τώρα έχασε κανείς. Πού να ξέρω εγώ, τι, πού να ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Μωρέ, θα το ξέρα, αλλά δεν λέω, δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Ξέρεις, αλλά δεν λες. Δεν έχω υπόψη. Θα σε πυροβολήσω τώρα, όχι μετά. Κάτι στέλνω εκεί. Το δρόμο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη προσέρες πριν τη διασταύρωση Λευκοχωρίου στα δεξιά και για τα αμάξι. Θέλει προσοχή. Και για τα αμάξι. Μια κίτρινη πόρση. Τετάρτη είναι σήμερα. Όχι, ο γιατρός ο Μίλτος δεν θέλει κάθε μεσημέρι. Και πάρε το τηλέφωνο τη, καλά είναι. Τον πάρω το τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι. Για να έχετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν και αυτό έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Μην ξεχνάτε ΑΜΗ3 κενό, καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με Hyundai Tucson. Απίστευτο, μοναδικό, αν είναι για το δικό σας βαλάντιο, 18.990. Απίστευτη τιμή για ένα φανταστικό αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης. Θα το δείτε εκεί, θα το δοκιμάσετε οδηγικά να δείτε αν είναι στα δικά σας γούστα και όπως το περιγράφουμε. Και σύντομα θα σας έχω και ένα βιντεάκι που θα δείτε τον όχι υποφαινόμενο, τον που σας μιλάει να το οδηγεί, να έρχεται μέχρι εδώ και να έχετε ιδία, αντίληψη για το τι ακριβώς γίνεται για το Tucson, το οποίο θα το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφα Ακτέο ή στο 2310-596-596 είναι εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Λοιπόν, Αλφα Μη 3 κενό. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για εσάς που θέλετε να δείτε το παιχνίδι της Real με τη Juventus και το μεγάλο τελικό της Champions League στο Θέατρο Βεργίνα στο Ρέντιση Καζίνο. Οι γραμμές είναι ήδη γεμάτες, πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε, ωραίο δίδυμο. Εσύ με περιμένεις 4 ακριβώς. Ναι. Τι κάνετε, ωραίο δίδυμο. Περιμένα γίνει τρίδυμο. Περιμένω να γίνει τρίδυμο. Θα γίνει έτσι κι αλλιώς στην Τούμπα το τρίδυμο. Το τρίδυμο. Και στον Πανιόνιο θα γίνει το... Καλά, με αυτά που λέει ο Φαλακρός, 4-0 και 5-0 και με τον Άσο... Όχι. Δεν 40... λέμε, αυτό το σκορ δεν το λέμε. Με τον Άσο στο 1-45 φοβήθηκε το μάτι μου. Δεν
λέμε τώρα ότι ένας άσος κάθεται μέσα στην Τούμπα και ένας άσος κάθεται μέσα στον Πανιόνιο. Τι σε νοιάζει να κάτσει στον Πανιόνιο? Όχι, πώς δεν με νοιάζει, να πάει τελευταίος ο Παναθηναϊκός. Με νοιάζει, αλλά μεγάλη προσοχή θέλει η Τούμπα σήμερα όμως. Αυτό να το φροντίσουν οι ιδιοκτήτες πάει και εάν ο Ιβάν Σαββίδης ήταν κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ, θα το φοβόμουν. Ναι. Τώρα να μου πεις ότι θα μπουκάρουν 10 μυστικοί αστυνομικοί με κοτρώνες, ντυμένοι παοξίδες και θα τα πετάνε αυτά και τα λοιπά. Όχι. Αρνούμε να το πιστέψω. Αρνούμε να το πιστέψω. Ότι γίνεται τέτοια ιστορία. Να φας τέτοιο τρίβημα. Αλλά πάντα στην Ελλάδα της ρουφιανιάς και της αλήθειας. Τα αληθείας, πάντα είναι πιθανά. Δεν υπάρχει. Μπορεί να βρεθεί κανένας, ξέρω εγώ, δίπλα ντυμένος παοξής, λέσει, ξέρω εγώ, ντυμένος. Εγώ μια φορά όταν είχε γίνει κάτι επεισόδια κάτω στο κέντρο της πόλης με τους παοξίδες που διαμαρτυρότανε, είχα μια κάμερα να πούμε και μου την πέσαν καμιά δεκαριά να μου κλέψουν την κάμερα, πού να μου την πάρουν, μόνο νεκρό. Και μου φωνάζει ένας εκεί, ψιλομαστούρης φαινότανε. Αυτό που λέει, από εδώ, από το στενό μου λέει. Και τα λοιπά, από εδώ λέει, δεν γίνεται τίποτα. Μπαμ, μπαμ, παίρνω. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, μυστικός μου λέει. Νηστικός, λέω, μυστικός μου λέει, φύγε. Δυστυχώς. Δυστυχώς, μυστικός, νηστικός. Φύγε, επόμενη γραμμή. Μη, πολλά σε είπαμε. Επόμενη γραμμή. Δυστυχώς, νηστικός. Μυστικός, τι έγινε, κόκκι, πάλι θα ρεύεσαι, κρατ, γκρουτ. Έλα, φίλε, ναι. Ούτε νερό δεν μπορεί να πιει κανείς. Τι να πιει κανείς, γιατί να πιει νερό, θα φουσκώσει το στομάχι σου. Με άδειο στομάχι κάνουν εκπομπή άνθρωποι. Καλημέρα. Δηλαδή αν ήσουν πουλματζής, θα έπαιρνες να πούμε τα παιδιά από το σχολείο, θα έτρωγες δυο κοκορέσκι και θα τα πήγαινες Αθήνα. Μου θα κοιμώσουν μέχρι τη Λάρισα, ρε. Καλημέρα, ναι. Εσύ κοιμάσαι όρθιο. Φύγε από εδώ, ρε. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη, περαστικά. Τι να σε καλά. Να σε καλά. Τρία πραγματάκια λίγο μόνο για τον Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο, εχθές είπες ότι δεν κάνουμε κριτική στον Καρυπίδη, έτσι. Αριανός είμαι. Εγώ βγήκα τον άκουσα και σε είπα ότι με αυτά δεν πάμε πουθενά. Είσαι οργανωμένος. Μισό, όχι, φυσικά δεν είναι οργανωμένος. Εντάξει, άμα δεν είσαι οργανωμένος, μπορεί. Μισό λεπτό και με έκλεισες και με λες με τον Καρυπίδη καλά θα πάτε, γιατί ήταν προπονητής ο κολλητός σου. Ναι. Ένα αυτό. Μόλις έρθει ο κολλητός σου, κριτική στον Καρυπίδη. Δεν τον κάνω, είναι φίλος μου ο Καρυπίδης. Είμαι υπέρ του Καρυπίδη εγώ. Με τους σουπεράδες μαζί είμαι. Ταυτίστηκα στην εύνοια που έχουμε απέναντι στον Καρυπίδη. Παρακάτω, λέγε. Μεγάλη ευαισθησία του κυρίου Μπλούζα να πούμε να βγάλει το δήμαρχο της Λίμνου. Και τρίτο, κύριε Ραπτόπουλε, ασχολείται και με μπάσκετ. Τι κατάρτια είναι αυτή. Κάνατε εκπομπή για μπάσκετ εχθές το βράδυ, εγώ τι είπατε. Ταπεινάζει το, συγγνώμη, επόμενη γραμμή. Ναι, κύριε μου, γιατί πούλαγε το θέμα. Επόμενο κύριο. Έχει ένα πρόβλημα. Είναι θειασό τη ταινία όπου φυσάει ο άνεμο. Πάμε, μάλιστα. Καλησπέρα, ρε. Εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ, το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ που εκδιώκθηκε το πιάσα πολύ καλύτερα, έχω την εντύπωση. Ποιοι είναι οι δύο που τον φάγανε? Ποιοι ήταν δύο που τον φάγανε? Πού να ξέρω εγώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Έλα, ρε, Αεκάκι. Τι κάνουμε, ρε. Καλά. Αεκάκι. Έτσι. Έτσι λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. 7 Ιουνίου ανακοινώνεται η έναρξη εργασιών. Να το. Για το Αγία Σοφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις μεταγραφή. Στα είπα πριν 15 μέρες. Σούπα. Δεν ξέρω ούτε. 10 Ιουνίου οι φαγάνες, 15 Ιουνίου κάνας παπάς πεινασμένος να κάνει τα αγιασμό. Νίκο, επειδή δεν ξέρει το τι θέλουν ο κόσμος σου, Οι οπαδοί της ΑΕΚ σήμερα που μιλάμε απαιτούν γήπεδο και εντός τριετίας πρωτάθλημα. Ναι, γήπεδο και να παλεύεις με τον Ατρόμητο που ποιος θα μπει πέμπτος. Ισχύει αυτό που είπα. Πάμε ρε Αεκάκι. Πάμε ρε Αεκάκι. Θα σου βάλει τις φαγάνες ο άλλος 10 Ιουνίου και το ταγάρι ο κόκκινος μαζί με σένα. Την πασοκαναθρεμένη γενιά να πούμε. Ταγάρια. Παίχτες θέλω στην ΑΕΚ. Παίχτες. Φαγάνες και παπάδες τώρα. Σταμάτα λίγο ρε πρόσβατα. Σταμάτα λίγο ρε πρόσβατα. Έχω βάλει εδώ πέρα. Έχω 3.000 σοφές και τα βάζω χειρόφωνα να πάρουμε όλα στη μασχάλη. Και μετά λέω χειρόφωνα και το Γρηγόρη το κόκκινο. Ίσως ο λαός, μισό άνθρωπος εσύ, ρε. Θα πάρουμε στη μασχάλη όλα, ρε, πισόλια και φαλάρια, δεν είναι τίποτα, ρε. Πλάκα να σκάζουμε στις νεοφενάκια. Ποιο Αεκάκι, ρε, ποιος βάζει υποκολλητικό για την ΑΕΚ. Είναι άστοχο, άτοχο και ατυχές. Θα σου πω εγώ. Του χρόνου θα σε δω πρωταθλητισμό που θα κάνει ο ΠΑΟΚ και στάς 20 πόντι πίσω. Ναι, τώρα κοίτα και εσύ άγρα μας λες παντήλ, ο κλέτη. Εντάξει, θα τα δούμε τα 4-0 και τα 5-0. Και τα 6-0. Άντε μπράβο και μην μιλάτε πολύ για Ραπτόπουλο φίλοι ακροατές. Οχτώ το πρωί βάζεις Ραπτόπουλο. Εννιά το πρωί βάζεις Ραπτόπουλο. Δύο το μεσημέρι Ραπτόπουλο. Τρεις Ραπτόπουλο. 12 το βάζει Ραπτόπουλο. Θα κάνω πολύ και ο Ραπτόπουλος. Εγώ βάζω 3 το πρωί μια εκπομπή του Μετρόπολης γιατί ξέρω θα ακούσω τη φωνή του Ραπτόπουλου για να φτιάξει μέρα.
να είσαι καλά, ρε το πει. Να σου έχει ο Θεός καλά, τι να σου πω άλλο. Μας φτιάχνεις την ημέρα, μας φτιάχνεις το μεσημέρι και πάνω που πάνε να μισθάξουμε και να πέσουμε με τα νούμερα στο κρεβάτι, θα κακούσει τη φωνή του ανθρώπου και πετάει κανένα τίλεπα. Τον λες κορόιδο τώρα, θα ανεβάζει η πίεση. Θα ανεβάσει η πίεση τώρα. Σου λέει λίγα παίρνω. Μια χαρά παίρνω. Εσύ παίρνεις λίγα. Στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Από τη Δημότικο Πόξης. Βρε, καλώς τον, άρε. Τι έγινε, φτιάξατε τις μούρες σας ο Αλέφαντος. Σε δύσκολη μέρα με βρήκες. Ναι. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά που θα κατέβω. Όχι, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Μη στεναχωριέσαι, παλικάρι μου, εσύ να είσαι καλά. Άμα κεράσεις εδώ, θα φτιαχτεί το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ήθελα να πω κι εγώ μια καλησπέρα και να πω ότι δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με του ΠΑΟΚ σήμερα. Καθόλου. Δηλαδή, αν θα χάσει, δεν θα χαλαστείς. Όχι. Αρκεί. ΑΕΚ Πανιόνιος, ισοπαλία ή να κερδίσει ο Πανιόνιος. Το κατάλαβες? Αν αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Σιγάρε κόκκινε, έτοιμος να κοιμηθείς εσύ. Λοιπόν, και να ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Λέγε φίλε. Λοιπόν, Κώστα, ναι. Επειδή ξέρεις πολύ από μπάλα και βλέπεις πολύ γήπεδο. Βλέπω. Μία ερώτηση. Εξάρι, οχτάρι, κάτσε τσίμερο του σήμερα και από τα δεξιά Κάμπος Ενρίκε. Πίσω Κάμπος, μπροστά Ενρίκε. Φίλε, δεν στρέχει αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ βλέπω την μπάλα με πιο πολύ λεπτομέρεια. Η τετράδα της άμυνάς σου είναι κοντή. Και θα πρέπει να μπει ο Σακχόφ και να ψηλώσει ο μέσος όρος Μπόι. Για τα στημένα. Και τα στημένα και τις μονομαχίες και όλα. Μπορεί να γυρίσει πίσω του Σακχόφ να παίξει λίγο μπροστά από το μαλλιά. Ένα 72 Κίτσιου. Ένα 78 Κρέσπο. Ένα 79. Ένα 77, 77, 78 Λέοβατς. Άλλος ποιος είναι ο Πούγκουρας στο 1,80. Δεν και ο τερματοφύλακας είναι να πούμε δεν μπορεί να σκύψει αυτές τα κορδόνια. Είναι θέμα τώρα, κοντή είναι αυτή. Θέλει προσοχή να μην δώσει δικαιώματα για γεμίσματα. Ούτε αυτό στη μένα. Αυτό θέλω. Εγώ θέλω την μπάλα κάτω και να παιχτεί μπαλίτσα. Και να μην βλέπω γιώμα όπως βλέπω μέσα στα play-off. Ρε εσύ, μετά από τόσο... δύο-τρία χρόνια, τέσσερα τον πάω και στα play-off μόνο γιώμα βλέπω. Παίζουμε ένα παιχνίδι καλό που έκανε ο ΠΑΟΚ εδώ και έξι παιχνίδια στα play-off. Κανένα. Γιατί να κάνει σήμερα καλό παιχνίδι? Γιατί θα βρει πτώματα. Γιατί να κάνει. Γιατί θα βρει πτώματα. Ζέκες δεν θα βρει, Μπέρκ δεν θα βρει, πλάκα κάνει δρε. Καλά. Τυπολογία 0. Το Μολέτο, στόπερ, τον καλύτερο του στόπερ δεν θα βρει. Άμα δεν του βάλει τρία γκολ, ρε, αυτό το πτώμα, πότε θα το βάλει. Γι' αυτό θέλω. Με τον Ευαγγέλο αριστερό στόπερ τώρα. Στη βασική. Και τον Κάμπος που το θέλει δεν παίζει. Κάμπος δεν παίζει. Μια χαρά παίζει. Τραυματία είναι ο Κάμπος. Παίζει ο Κάμπος. Κάμπος δεν παίζει. Βράση από εκεί που δεν παίζει ο Κάμπος. Καλώς πάμε παιδιά, να είστε καλά και τα λέμε. Και κόκκινε εμείς στον αχωριές θα τα πούμε. Πού είναι ο Κάμπος, ρε. Πού είναι ο Κάμπος. Μισό λεπτό. Βλάξ. Δεν τον έχει... Κούτος. Σιγά, πόσα γκολ κάνει ο Κάμπος. Σου λέω τραυματίας. Σου λέω, άκου το Βλάκα. Σιγά. Κάνει την πατάτα, επιμένει. Σιγά, μωρέ, και μετά σιγά, μωρέ. Σιγά τον παίκτη, μωρέ, δεν θα παίξει ο Κάμπος. Σιγά. Πόσα γκολ έχει κάνει. Αφού έχει γίνει ρόμπα κανονική. Τι ρόμπα έχω γίνει, μωρέ. Μετά λέει, σιγά τον παίχτη. Σιγά τον παίχτη. Και τον Μπέλκα να βάλω εκεί. Καλύτερα να πάει. Απαρά τα μέρα. Ίσο καλύτερο αυτά εδώ δεν μπορεί η Κώστα. Έλα μωρέ σιγά την απώλεια. Ο Κάμπος είναι απώλεια, ρε κόκκινε. Πάμε ρε πάμε. Στον Ηρακλή άμα στο στήλο. Εκτέθηκες. Πτώμα θα είσαι. Στη γάμα. Ρόμπα. Έλα ναι, εγώ δεν εκτίθομαι. Έλα. Αδιάβαστε, λέγε. Καλησπέρα. Είμαι υπέρ Καρυπίδη, συμφωνώ με το Super 3. Μπράβο τα παιδιά που το στηρίζουν. Μαζί τους κι εγώ. Συγγνώμη ρε Κώστα, εγώ θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες ναι. ότι σε είχαν πάει σε κάτι μονοπάτια δύσβατα και έπαιρνε ο Γρηγόρη τηλέφωνο και έλεγε πού με πάνε, δεν ξέρω πού είναι εδώ που με φέρανε. Και τώρα τι έγινε ξαφνικά. Εσύ πολλά ξέρει. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια με το σύνδεσμο είμαι ταυτισμένο στι απόψει. Μπράβο, και ποιο να έχει καλύτερο έχει. Άμα δεν έρθει ο Μπούγκουρα, πώς το λένε ο Μπούμπουρα, ποιο θα είναι εκεί. Δεν έχει κανένα. Χαίρομαι που είσαι διαλλακτικό και συμφωνεί. Τον Κολοτούμπα το λέμε διαλλακτικό. Γιατί τι έχει κάνει ο Καρυπίδης, ρε. Με παιδί κάτω από 40-40 ετών, στην καλύτερη ηλικία, έξυπνο, διορατικό. Να το κάνει γαμπρό. Ευέλικτο. Άμα είναι καλό παιδί, να το κάνει γαμπρό. Εκπληκτικό. Πανέσυμπρο. Τον Άρη μπορεί να το κάνει μεγάλο. Τι μεγάλο ο Άρης μπορεί τώρα.
τον πήρε τον Άρη γάμα εθνική διαλυμένο. Πάει τον κάνει τον άνθρωπο. Τον Άρη μεγάλο μπορεί να τον κάνει. Πώς δεν μπορεί. Με τίποτα. Τι να τον ανεβάσει κατηγορία και να είναι 12ος, 13ος, δεν μπορεί ο Άρης με τον Καρυπίδη. Μια χαρά μπορεί. Τουλάχιστον Γρηγόρη, είπες για μια κίτρινη Πόρσε εκεί στο δρόμο για Σέρες. Τουλάχιστον εμείς έχουμε κίτρινη Πόρσε. Δεν αλλάζουμε δύο λεωφορεία για να πάμε σε κάτι Καναδού, σε Χορτιάδη να φάμε τζάμπα μπριζόλες. Αυτό και λίγα, και λίγα λες. Ό,τι και να πεις, δεκτό. Τουλάχιστον κίτρινο προσαϊκό έχει. Δεν είναι. Δεκτό, ό,τι και να πεις. Ναι, ναι. Να πω λίγο κάτι. Απλά επειδή έλεγε ο Φαλακρός θα βγάλω ένα παράγοντα για φαγητό. Εντάξει. Ναι, ναι. Και λέω βγάλε παράγοντα, μπας και αλλάξει τίποτα. Ραπτόπουλα, σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Μέχρι πριν αλλάξει η διοίκηση, ο Ζαγοράκης είχε φύγει πιο πριν, μετά ανέλαβε ο Βρίζας και μετά ήρθε ο Σαββίδης. Και μαλώσαν ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα, δεν μιλιότανε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να αλλάξει ο Βρίζας, ήξερες ότι υπάρχει ενδιαφέρον Σαββίδη από πίσω? Όχι. Ωραία, τότε πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος στη θέση του Καρυπίδη και λες δεν ξέρω υπάρχει. Ξέρω τα μεγέθη, κύριε, του ΠΑΟΚ και το μέγεθος του Άρη. Α, ο Άρης είναι μικρό μέγεθος, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο, ας πούμε. Έτσι. Ο Άρης είναι ένα αλφα μέγεθος και ο ΠΑΟΚ είναι αλφα στον κήπο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μια συμβουλή και στο φίλο μου τον Γρηγόρη να δώσω. Γαργάρες με ζεστά ροφήματα και μαλακές τροφές να τρως για να περάσει ο λαιμός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Με διαφορά το πιο χλεβαστικό γέλιο. Γέλιο και με ηρωνία. Παρότι η ηρωνία είναι ίδιο που με εκνευρίζει ή τον διακατέχει και το έχει καλά. Μην άστα τα αρχαία κόκκινα, μην θα τα μπερδέψεις. Λέγε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ, ναι. Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, φουκαρά μου, γεια σου. Τι κάνετε? Καλά, εγώ στη θέση σου θα ερχόμουν εδώ να το δώσω ένα πλακόνι σε ύπου φουκαρά. Δεν πειράζει. Οπαδικά το λέω φουκαρά, δεν το λέω. Κάνει και το γύρισμα για να μην φάει ξύλο. Λοιπόν, Κωστένογλου στον πάγκο, 14 αγωνιστικές, μία ήττα, τρεις ισοπαλίες. Ωραία. Δεν είναι άσχημος απολογισμός, να σκεφτείς ότι ήρθε. Για τον Άρη, πολύ καλός είναι. Γι' αυτό δεν τον κόλλησα. Να σκεφτείς ότι ήρθε στη μέση. Εφόσον δεν κόλλησα τον Αναστόπουλο, πώς θα κολλήσω τον άλλονα. Γιατί τον ακριβώς. Σε δύο προπονητές, σε μία μικρή ομάδα. Τι να τους πω. Λοιπόν, αυτό. Εμείς δεν το θέλουμε τώρα. Μπούμπουρα, γκούμπουρα, πώς λέγεται. Εμείς έχουμε εδώ το βασιλιά της παλέτας στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλουμε εμείς τώρα. Με δουλεύεις τώρα. Γιατί είσαι τώρα. Μια χαρά είναι. Γιατί. Με δουλεύεις. Κοίταξε να δεις. Εκτός αν είσαι φίλος του Χαράλαμπου. Έλα. Εκτός αν είσαι φίλος του Χαράλαμπου και μιλάει αυτός. Έλα, ρε κόκκινε, εσύ τον Παπαθανασάκη τον κάνατε ήρωα τώρα. Ο άλλος θα μην κάνει τον παλέτα. Δεν τα λες εμένα. Ποιος έχει λεφτά? Έχει παιδά, αυτός ο Ουκράνος που θα ερχόταν, αν ερχόταν θα επενδύει λεφτά, θα ήταν καλά. Αλλά αυτό που είπε ο Κωστής είχε πει πιο παλιά. Στον Άρη χρειάζεται ένας Μπέος, ένας Κούγιας, ένας Μάγκας, χρειάζεται ένας λίγο τσακαλάκος. Ο άνθρωπος αυτός που το είδα δεν είναι αυτό το, δεν έχει και το ψώνια να προβληθεί. Δεν... Βρεάς τον Άρη εδώ να οικονομήσει κανένας κανένα φράγκο. Εσύ... Δηλαδή, εσύ Θόδωρε, Βασίλη, φάνε κανένα 2-3 εκατομμύρια. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Τον τύπο ο οποίος την πέφτει σε μια γκόμενα καλή, ναι. Τρώει την απόρριψη, πάει στον κολλητό του, το λέει τι έγινε, έλα μωρέ δεν την είδες τώρα. Έχει και πλατυποδία και το στήθος είναι λίγο πιο μεγάλο. Εσύ καλοδηχούμενος να έρθει. Τώρα εσύ τη βλέπεις την άλλη 2 μέτρα άτι, καθαρό αίμο και επειδή τρώμε την πίτα αρχίζουμε τον πρόλογο. Έλα μωρέ την πατσαβούρα τώρα. Θα τα βγάλει πέρα με τις καρχαρίες εδώ πέρα αυτός. Άσε να έρθει ο άνθρωπος. Κάτσε να έρθει και μετά πεις ό,τι θέλεις. Άσε να φάει κανένα ψωμάκι γύρω γύρω εκεί πέρα. Τελευταίο. Τον Άρη ποιος τον υπολογίζει? Τον Άρη δεν τον υπολογίζει κανείς. Λες, θα έρθει αυτός ο άνθρωπος. Θα στάξει 5 διαφημίσεις. Θα ταΐσει 2-3 εκεί πέρα γύρω. Μακάρι, θα ταΐσει τον Εραστέχνη. Θα ταΐσει κανένα παλέμο που πεινάει. Θα ταΐσει. Ποιος το χέζει τον Άρη, ρε φίλε? Οι άλλοι να φάμε γύρω-γύρω. Ποιος νοιάζεται για τον Άρη? Εγώ νομίζω νοιάζομαι για τον Άρη. Τι με νοιάζει εμένα? Να φάμε, ρε φίλε. Να φάμε. Να φάμε τίποτα. Γουρούνι. Να φάμε τίποτα, ρε φίλε. Ποιος το νοιάζεται τον Άρη τώρα? Άσε καημένε τώρα. Άσε να έρθει ο ανθρωπάκος εκεί να λοδοθεί το αντεράκι. Έτσι δεν κόκκινε, δεν πάμε κι εμείς. Με καμία κατσαρόλα. Εγώ δεν τρώω. Μπράβο ρε Γρηγόρη, μπράβο ρε Γρηγόρη. Εσύ μην τρως. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι. Το αναπτύξαμε το θέμα. Επόμενος, καλημέρα. Τι? Το φίλο να τελειώσει, το τελευταίο που θέλω να πει. Ναι. Πάμε. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Το Γιαννάκη τον ψήνουν από τον Μάρτιο να έρθει. Γι' αυτό πανικοβλήθηκαν στον ΠΑΟΚ και διώξανε τον Σούλη. Να ξέρετε. Το Γιαννάκη. Το Γιαννάκη. Τον προδότη λέει.
Το Γιαννάκη το ψήνουν από το Μάρτιο να έρθει και είναι σχεδόν οριστικό. Και όταν τα ακούσαμε. Τάχει καλά που δεν μου του οργανωμένου και φάγανε τον Γκάλι, το Θεό. Και μην αυτό. Όχι, δεν έγινε έτσι. Διαπεδόρε που δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Έχει από εκεί πέρα που δεν έγινε έτσι. Κοπρίτη. Έλα, αυτό που λέει. Ρώτα τον πρόεδρο. Φύγει από εδώ, ρε. Δεν, έλα, έγινε δεν έγινε έτσι. Τα βρήκατε με τον άλλον, ο άλλος δεν τα δίνε, τελείωσε. Άιντε, τελειώσαμε. Πάμε. Πετάξατε τον Γκάλι απ' έξω. Δεν τάιζε ο Γκάλι. Στηριχτήκατε. Τάιζε ο Γιαννάκη. Στηρίξατε την ομάδα στη Γιαννάκη. Με Τάρπλεϊ και τα λοιπά. Μετά πάρα έγινε προδότη, άσε που δεν ξέρουμε εμεί τι έγινε. Άσε πει, για άμα δεν έπεφτε πάνω στο. Πολλοί κόσμος γελάει γιατί μπήκε τώρα, λέει το 22% το πήρε του Δόλ ο Μαρινάκη. Τι τραθήκατε, δεν κατάλαβα. Άλλο ας προβληματίζει. Ποιος είπε ότι όσο είμαι εγώ δεν μπαίνει μέσα ο Σαββίδης? Ποιος το είπε? Τι είπε, λέει? Ποιος είπε ότι όσο είμαι εγώ ο Σαββίδης δεν πλησιάζει? Δεν ξέρω. Ο Βαρδινογιάννης. Α, δεν τα ξέρω. Και ποιος πήγε ο Μαρινάκης? Κατάλα είναι οχτρή. Τόσο χαϊβάνια είμαστε, κατάλαβες? Το τι είστε, είστε. Καλησπέρα από ηλιόλου στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Στο Δωρή Τρολοπαόκη. Στοκχόλμη. 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 Φόρτσα, Παοκάρο, Μαδάρα έχουμε και φέτος θα σκίσω το βαζιλάκι 4 το βάλω σήμερα. Α, κόψτε τα λιγμένα. 4 θα βάλετε σήμερα. Κερδίστε με το καλό, αν και ο Όβερ καλύτερα να παίξετε. Αν δεν βάλει 4 σε αυτό το Παναθηναϊκό, όχι να κερδίσει, 4. Καλά λέει. Να το, ο Ευάγγελος Μαρινάκης είναι ο πλειοδότης των διαφορετικών. Έλα, είπαμε πριν και το λέω. Στόπα, στόπα. Και τους τίτλους των ιστορικών εφημερίδων Βήμα Νέα, το ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM. Αχ, ξαφνικά μια πτωχευμένη εταιρεία τους ενδιαφέρει όλους τρομερά πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί άραγε, πιανού ήτανε αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, Αγκριπρό. Εμείς μόνο για Αγκριπρό μιλάμε, για άλλα δεν κάνει. Μια χαρά είσαι. Για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή αμήνωτων και steam κροπέλ για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, calcium και smart εργαστήριου για σφιχτή επιδερμή διακατοχή στο ράφι, Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη, ζήτα από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου από το agripro.eu. Λοιπάσματα από την Αγκριπρό για να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι. Διάλειμμα και μην ξεχνάτε για το καζίνο. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον. Του ΠΑΟΚ, λέ, είδατε. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα. Της Ρεάλ με τη Γιουβέντους, Αλφα Μητρία κενό, καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για 10 από εσάς, αν είστε άνω των 21, που θα πάρετε το φίλο σας ή τη φίλη σας, θα δείτε το μεγάλο τελικό, θα απολαύσετε μπυρίτσα, ξηροκάρπιο και πολλούς διαγωνισμούς στο ημίχρονο με καταπληκτικά δώρα για εσάς. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το 2310 και τα 390 και πάλι δικά σας, 955 κενό. Το μήνυμα στο 54340, αλφα μητρία κενό, καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54344, για 10 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για 10 φίλους ακροατές οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν το μεγάλο τελικό του Champions League στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίδηση Καζίνο, να κερδίσουν τις προσκλήσεις και να δουν μαζί με τους φίλους τους τον μεγάλο αυτό αγώνα με τα ανάλογα δώρα τα οποία θα δώσουμε και στο ημίχρονο μαζί με το ανάλογο υπερθέαμα. Η εκπομπή είναι προσφορά από το νέο Hyundai Tucson από την Εσκιά της Μπαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας με 18.990 ευρώ πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-690 ή στο 2310-596-691. Πάμε στο κόμμο, ναι. Για χαρά. Για χαρά. Έλα, πάμε στο κόμμο, ναι. Έλα. Έλα, πασοκόσκυλε. Εσένα λέει κόκκινο. Εμένα δεν πρέπει να πει πασοκόσκυλο. Εσένα είπε πασοκόσκυλο. Εμένα είπες πασοκόσκυλο. Είπα το. Πώς το είπες, ρε φίλε, τον τίτλο του βιβλίου σου. Χριστιανορουφιάνος και Πασοκόψικος. Πασοκόψικος, sorry. Τον μπέρδευσα. Ρε φίλε, να σου πω λίγο. Προχθές είχες εκπομπή στην Παρμίτα, έτσι. Μάλιστα. Και μίλαγες για τον Μητσοτάκη, ρε φίλε, και τον έφαγες κατευθείαν, έτσι. Εγώ τον έφαγα, ρε φίλε, 99 χρονών. 99 χρονών τη σύμπτωση, ρε Βόδη. Ναι. Ο άνθρωπος πέθανε στον ύπνο του χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Άκου. Τι λέτε τώρα, ρε, 99 χρονών, όρθιος. Λάκα κάνω. Τι λέτε, ρε, ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός.
Ευλογημένος, ναι, αλλά μίλαγες για πολιτικά, θυμάσαι, που έλεγες ότι ο Ιβάν είναι με την κυβέρνηση, ότι ο Μαρινάκης είναι με το... Εντάξει μωρέ, γνωστά είναι αυτά, τίποτα καινούργιο το... είπαμε τώρα, σαν χλαμάριστο. Ναι, μίλαγες όμως για την οικογένεια, δεν μίλαγες εκείνη την ώρα, για θυμίσου. Και επειδή μίλαγα για την οικογένεια, την παραπή. Κοίταξε και τη συγχωρημένη την Αλίκη, εντάξει, αρρώστια είχε, αλλά μια εβδομάδα πριν πεθάνει συνέδευξη την έκανε και πέθανε. Σύμπτωση και αυτό. Ενώ εσύ με την πλατυποδία που πάτησε στον Κωνσταντόπουλο και εξαφάνισε στον Ηρακλή, δεν είναι σύμπτωση. Γουρλί εσύ. Δύο περίπτερα έκλεισε και δύο προποτζίδικα. Γουρλί εσύ. Τον Ιβάν γίνανε συνέτεροι, έχουν ίδιο κανάλι. Ναι, γιατί όχι. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Όταν παίξει πάω ο Ολυμπιακό, αναμετάδοση όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακό θα κάνει ο Καράπαπα. Μόλι χάσει την μπάλα την πάρει, ξέρω εγώ, ο Λέοβατ. Μπαμ, ναι. Ο Κόλκας και την μπάλα την έχει ο ΠΑΟΚ. Τέτοια ο αναμετάδοση ο εγώ γουστάρω. Και εκεί να δεις ακροαματικότητες και θεαματικότητες. Ο χαμός. Άκουσε με λίγο ρε, περίμενε. Δεν θες να μάθεις μερικά πράγματα. Ή ο Κυριάκος, ο φίλος εκεί, ο Κυριάκος Κυριάκος, ο παλιός Ολυμπιακός από τον Βόλο. Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ, ο κακοπροαίρετος. Τι λες, τι έχεις να πεις κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ λέω ότι οι ιδέες δεν υπάρχουν, υπάρχουν εταιρείες. Και υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν μισθοί. Τα άλλα όλα που με λες είναι πάω και είναι Ολυμπιακός, είναι Άρης. Και εγώ είμαι χριστιανός και άμα έρθει οι Τούρκοι και σαρογραμμές παίρνω το διχίλιαρο και κάνουν κουλουντούπες τώρα. Άσε καημένε τώρα, σαν χλαμάρες τώρα. Τα λεφτά είναι ο Θεός του ανθρώπου στο σύμπαν όλο. Κάποτε εμείς οι Κυριάκοι ήμασταν φανατικοί εκεί στο Βόλο με τη σημαία του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει τώρα τι είσαι. Με νοιάζει, κάνει τη δουλειά καλά. Με νοιάζει τι είναι ο άλλος. Ο πρόεδρος, όχι ο δικός σας, ο δικός μας εδώ κάτω, ετοιμάζει να βάλει ένα εικοσάρικο για μεταγραφές. Δεν ξέρω για ποιο πρωτάθλημα μιλάτε εσείς τώρα. Του χρόνου θα έχετε όλοι από μείον 5 και 6 βαθμούς, μόνο ο Ολυμπιακός θα είναι μπροστά. Πώς θα πάρετε πρωτάθλημα? Εκείνο που με τρομάζει με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν ακούγεται εδώ και ένα μήνα καθόλου. Τίποτα, θα τον ακούσετε μία και καλή. Άμα ο πρόεδρος σας βάζει 11 εκατομμύρια για το ΔΟΛ και ο άλλος βάζει 22 έτσι για να τον τζατήσει, βάζει τα διπλά, ναι. Πώς θα πάρει ρε φίλε, ούτε τι πρωτάθλημα να πάρει. Ούτε μία σχέση, ο ένας θα πήρε με διαγωνισμό και ο άλλος θα πήρε κατευθείαν από τον Πόμπολα. Ο ένας πήρε ρε, εσύ πήρε από τον Πόμπολα με 5 εκατομμύρια, πήρε το 19%, ο άλλος πήρε ραδιόφωνα, εφημερίδες, κτίρια, πλάκα κάνεις το ίδιο πράγμα, πήρανε. Μη βιάζεσαι. Τι να βιαστώ ρε φίλε, και του Μαρτυρογιάννη το 11% σε ένα μήνα να θυμάσαι, θα έρθει στο Μαρινάκι που είναι και οικογενειακή φίλη. Για να ποιος το ξέρει, είπε όχι. Στα λέω για να τα ξέρεις. Και ο κόκκινος θα πάει αύριο να κάνει η πορεία μηχανοκίνητη με ποδήλατο έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κόκκινο ρε, τον κόκκινο. Ο κόκκινος, άμα τυχόν είναι και οπαδός όπως λέει, γιατί αν είναι δημοσιογράφος εντάξει, αλλά αν είναι οπαδός, αυτά που τραβάτε φίλε, τα τραβάτε από αυτή την ομάδα που υποστηρίζεις εκεί πέρα που κάνεις αβάντα για να ξέρεις κύριε Κόκκινε. Τιμή μου και καμάρι. Τιμή μου και καμάρι. Ωραία, άμα είναι τιμή σου και καμάρι σου, αν είσαι δημοσιογράφος καλά κάνεις και το κάνεις. Η δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θες. Άμα δηλώνεις οπαδός όπως λες, δεν είναι τιμή σου. Δεν δήλωσα οπαδός, δε φίλε, μην μπερδεύεσαι. Δεν δήλωσα οπαδός. Δήλωσε δημοσιογράφος. Ακούσε εγώ προσωπικά, δεν ξέρω. Αλλά θα πάει ως δημοσιογράφος αύριο. Έχω δηλώσει οπαδός. Βέβαια. Έχει δηλώσει και οπαδός, όχι ότι μόνο οπαδός, και οπαδός. Απαγορεύεται να αγαπάω μια ομάδα. Όχι, αλλά απαγορεύεται να μην το παραδέχεσαι. Τότε. Αλλά άλλο ξέρω εγώ να είσαι δημοσιογράφος εκεί. Όλοι είναι κάποια ομάδα. Και ο Ραπτόπουλος μέσα στην καρδιά. Οπωσδήποτε, 1000%. Άσε τώρα τι λέει ο Ραπτόπουλος. Άμα πάει ένας μεγάλος επενδυτής και πάει ο Άρης και γίνει ξέρω εγώ ομάδα μεγάλη και διεκδικεί πρωταθλήματα, θα σου πω εγώ να δεις πως θα γίνει. Άμα δεν τα χώσει επενδυτής δεν κάνουμε αβάντα. Να είσαι καλά, να προλάβουμε και τους άλλους. Πήραμε ωραίες ιδέες. Παρακαλώ. Τα χώνεις για μας, τελείωσε. Ευτυχώς παρά μας. Τα χώνεις για τον Άρη, τι μας νοιάζει ο Άρης εμάς. Έλα φίλε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, FM πάω κύριε. Μάλιστα, FM πάω και εκεί. Ανάποδα το είπες. Δεν μου λες, εκτός από γλυκά του κουταλιού τώρα εκεί στην Τούμπα μοιράζονται και ανθοδέσμες. Και ανθό και φυσιάς. Και μπουκέτα. Και ανθοδέσμες. Αμέ. Πού είναι ο Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ, ρε. Ποιος είναι ο Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ. Ποιος είναι ο Μπούζας, ρε. Είχε τον... πήγε στην Αμερική. Όχι, ψυχολογικά έχει και επειδή τον βρήσαν οι Αριανοί. Εγχωρώ. Στην Αμερική είναι. Ναι. Λοιπόν, στην πλατεία Αμερική. Με συγχωρείς, αυτό περαστικά σου,
Να σε καλά. Κατά τα άλλα, ρε Τατιάνα, θέλεις να κρυφτείς και δεν σε αφήνει χαρά, ρε. Δεν με αφήνει. Δεν είσαι Άρης εσύ. Είσαι Άρης εσύ. Κατά τα άλλα, ρε, εσύ, ο Ηρακλής είναι ρε στα Τάρταρα και πάρει το χτυπάς, ρε. Πόσο να πούμε αδελφοί είσαι, ρε. Εγώ. Ναι, πόσο αδελφοί είσαι, ρε, του Αιγαίου, ρε. Θα το χτυπήσω, να το κατακλέψαν τον Ηρακλή, ρε. Εγώ τι φταίω. Ρε, άσε το άλλο του. Το κατακλέψαν τον Ηρακλή, ρε. Εγώ δεν πήγε στην Έφεση και ο κόκκινος δεν μιλάει κότα, να πούμε. Εσύ τώρα. Εδώ πρέπει να τρυπήθηκε με τέσσερα. Με τέσσερα στιλέτα, ρε, τον τρυπήσαν τον Ηρακλή, ρε. Το Παπαθανασάκι, τη ρόμπα, ρε, ο κόκκινος. Η ρομπίτσα ο κόκκινος. Πού να μιλήσει, τον άρρωστο κάνει. Λέγε. Λέω Παναγόπουλος, είναι ύποπτο, λέει, που δεν πήγαμε στην Έφεση. Τι ύποπτο, ρε. Θα τρυπήθηκες, τι ύποπτο. Τώρα το πήρε. Αλλά ο κόκκινος. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Αλλά ο κόκκινος η ρόμπα δεν μιλάει. Τρυπήθηκε ο Ηρακλής και αυτός θα πάει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Με τρυπημένη τη μέση θα πάει ο κόκκινος. Ο λαϊκιστής. Εμείς. Δεν είμαστε ΠΑΟΚ, ρε, πάρω το χαμπάρι, ρε. Αυτοί, να πούμε, δεν τους βλέπεις. Κατά τα άλλα είναι εχθροί. Τα γλωσσόφλωα και τα... και τα αυτά δεν τα βλέπουν και τις παρτούζες. Σεξουαλικό όργιο έκανες, ρε. Φτάνει. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Μαζί μιλάμε. Μαζί. Και χώρια καταλαβαίνουμε. Έλα και τίποτα καινούργια κόκκινη. Λέγε. Αεξής από Γεννητσά, 60χρονος, πρώην ανταποκριτής σε εφημερίδα των Αθηνών. Ποια? Ποια σε εφημερίδες. Στο Θύραθο ήμουνα. Α. Δεκαετία του 80. Τι έγραφες, Γεννητσά? Ναι, στο νομό, ναι, τότε που ήμασταν στην Αθηνική. Ήσουν άρε Γεννητσά Ιωνικός. Όταν μπορούσε με 150.000 φίλια την ημέρα. Γεννητσά Ιωνικός, ήσουν άρε στο 00. Ήμουν, σε όλα τα παιχνίδια ήμουν. Το ανάποδο ψαλίδι του Μανώλη Παπαδόπουλου, το θυμάσαι, ρε. Ε, αμυδρά. Τι αμυδρά, ρε. Άρα δεν ήσουν. Ήμουν, πώς δεν ήμουν. Ακούτε, και δεν θυμάσαι το ψαλίδι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, δεν ξεκινάς από τα θεμέλια, τα γερά θεμέλια. Δεν το έπιασες αυτό. Λέω, όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι. Ναι. Αμυκελαϊδού να το πει. Κάτσε να μιλάς, δε κόκκινε. Ξαναπέστε, ρε φίλε, ο αργός μεσολάβησε, λέγε πάλι. Μόνο πουλή θέλει. Εντάξει. Ακούστε πάρα. Όχι, δεν άκουσα γιατί ο κόκκινος με την γουρουνίσια τη φωνή του μπήκε μέσα και είχε αργός, λέγε, τρίτη φορά, λέγε. Όταν ξεκινάς ένα σπίτι, ξεκινάς από γερά θεμέλια. Όχι, ρε φίλε. Όταν ξεκινάς ένα σπίτι, κοιτάς να τα έχεις καλά με την πολεοδομία για να το χτίσεις όπως θες εσύ. Πάρα κάτω. Το ίδιο θέλω να κάνει και η ΑΕΚ. Εγώ θέλω πρώτα γήπεδο. Στον παραδοσιακό χώρο στην Αδέλφια, γιατί ήμουνα. Είμαι και παραδοσιακός φιλοδοτικός, ήμουνα κάποτε. Εγώ είμαι ΑΕΚ και θέλω γκολ και θέαμα, ρε φίλε. Τι να το κάνω το γήπεδο. Άκου να σου πω, ήμουν εγώ παιδί της σκεπαστής. Εγώ θέλω πρώτα γήπεδο στον παραδοσιακό χώρο και μετά από δύο χρόνια να χτυπήσω άνετο το πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω γήπεδο, δεν θα πρωταγωνιστήσω. Η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θέλει, δεν θέλει. Όπως έλεγε και ο Τσαλουχίδης παλιά, είναι καταδικασμένοι. Καλά, καλά. Πάρε τώρα τις φωτογραφίες με τις φαγάνες, να παλεύεις εκεί με το σπανό να βγεις πέμπτος και άσε κανέναν άλλο να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Και μετά από δύο χρόνια χτυπάω το πρωτάθλημα. Αυτά ναι. Και θέλω να. Κάνα φραπέκι στο βουνό του στα Γιάννητσά, χτυπήσει πρωτάθλημα, δύσκολο σε κόβω. Καλά, καλά. Εγώ θέλω το γήπεδο εκεί και όταν θα ακούω βερεσέ. Γεια. Και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Αεξή από την Καστοριά. Και ό,τι λέει και παρεδένει, τα υιοθετώ όλα όσα λέει. Είμαι μαζί του. Τα υιοθετείς, ε. Μάλιστα. Στον επόμενο. Πάσο ξύς και εσύ. Λέγε. Ναι. Έλα ρε μας έχει φύγει το λαρίκι, φωνάζουμε για να μας ακούσεις. Άιντε. Πάμε επόμενος. Ναι. Γεια, καλησπέρα. Έλα φίλε. Ο Σπύρος ο Γαύρος, είμαι, τι κάνετε. Καλώς τον. Λοιπόν, ακούω τους συνοπαδούς μου. Και με πιάνουν ορμόνες φορές στα γέλια. Το τι κάνει επιχειρηματικά ο Μαρινάκης και αν αγοράζει δεν είναι καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός είναι παρατημένος. Και δεν μπορώ πώς βγάζουν τα συμπεράσματα ότι θα ρίξει λεφτά στην ομάδα. Ο Μαρινάκης θελημένα ή όχι έχει αφήσει τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο δεν το ξέρει κανένας ακόμα. Λοιπόν. Έπρεπε να τον αφήσει, ρε φίλε. Ορίστε. Έπρεπε να τον αφήσει. Έπρεπε. Το θέμα να ετοιμάσει μια διάδεση κατάσταση εκτός αν την έχει ετοιμάσει. Ρε, έπρεπε να τον. Αμερικάνοι θα έρθουν τώρα, περίμενε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι οι επιλογές δείχνει για φέτος λευκή πετσέτα. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν παγκόσμιο φαινόμενο να ψάξει 40 μέρες να πάρει προπονητή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Σου αρέσει ο Λεμονής.
Κοίτα, από αυτούς κάτι Πορτογάλους που ακούω, που θέλω να ρωτήσω. Εδώ Αλβανό προπονητή. Ρε σου αρέσει ο Λεμονής. Χίλιες φορές Τάκη, χίλιες φορές Λουτσέσκου. Ποιο Λουτσέσκου? Ξέφυγες. Το μικρό της Ξάνθης. Ξέφυγες. Ε? Ακριβώς είναι. Δεν ξέρω, αλλά. Τάκης με 60-70 χιλιάρικα μια χαρά, έτσι. Τι να σου πούμε, παραμύθια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί λογικά Μελισσανίδης δεν υπάρχει. Έχει δώσει βάρος για να φτιάξει τι να κάνει και αυτό με τα παιχνίδια του. Κοίταξε, θα σου δώσω δύο σημεία από τώρα. Πες μου. Ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, τον Μουρίνιο να φέρει οποιονδήποτε, από τώρα στο λέω του χρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός, παίξ' το άσο. Από τώρα, φέτος το λέω. Εγώ γιατί? Μπορεί να έχω ψοφήσει. Στο λέω, από τώρα παίξ' το άσο. Επειδή με σίγουρα θα μιλήσει. Ό,τι μεταγραφές και να. Εγώ σου λέω από τώρα. Ότι αυτός ο άσος δεν χαλάει από τώρα. Εντάξει, θα το παίξουμε όταν ανοίξει. Να κάνω και μια ερώτηση. Τελικά με όλα αυτά που γίνεται με τα δικαστικά έχει επικυρωθεί η βαθμολογία ή όχι? Όχι. Όχι. Για την πεντάδα μόνο. Για την πεντάδα. Σημερινά αποτελέσματα κάποια σημεία θα δώσεις? Over τον ΠΑΟΚ. Over τον ΠΑΟΚ. Άσο και over. Την ΑΕΚ. Γιατί να την ακουμπήσω? Αδιάφορο το θεωρείς? Όχι, γιατί να την ακουμπήσω? Δηλαδή, κερδίζει η ΑΕΚ. Βάζει γκολ 0-1 και μαθαίνει ότι είναι 2-0 ο ΠΑΟΚ. Τι νοιάζει και πολύ να φάει γκολ? Θα έχει βγει απόφαση σήμερα ή όχι? Πριν τα μάτς. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να δεν σου λέω κάτι υπεύθυνα. Για να δούμε. Λοιπόν... Κατάλαβες, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είναι συνυφασμένο με το άλλο, επειδή έχει ρίσκο. Μεγάλο. Ναι, αλλά να σου πω, αν γίνει και γίνουν δικαστικές αποφάσεις και αλλιώς κάποια πράγματα, δεν πρέπει να το έχει δέσει η ΑΕΚ, πρέπει να έχει κερδίσει. Εννοείται, ρε φίλε. Εκτός αν δεν θέλει να βγει Champions League, έτσι. Γιατί πάμε και σε άλλη κατηγορία. Πλέον επιλέγουν αν πρέπει να βγουν ή όχι. Ξέρεις, αυτή η λογική, ξέρεις, που ανήκει σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν όταν χάνουν το δελτίο τους. Όταν το πιάνουν είναι μάγκες, όχι σε σένα. Όταν πιάνουν το δελτίο είναι πρώτοι μάγκες και διαβασμένοι. Όταν χάνουν. Έλα μωρέ του. Κοίτα, από τον Τζόγο δεν κέρδισε κανένας. Πώς δεν κέρδισε? Ε? Πλάκα μου κάνεις. Σε βάθος χρόνου, έτσι. Πλάκα μου κάνεις. Για παίζουν μια στοιχηματική εταιρεία που έκλεισε. Όχι, όχι, για εμάς που παίζουμε λέω. Α, ο παίζουν χάνει και ο πήρων λοιπόν, μεθά. Γιατί ξέρεις, πιάνουμε ένα δελτίο στα 10 και βγαίνουμε και λέμε για αυτό που πιάσαμε. Τα άλλα 9 που χάνουμε δεν μιλάμε καθόλου. Εννοείται, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι. Γεια. Ναι. Ορίστε. Έλα. Έλα. Πού? Πού να έρθω, πού να έρθεις, εδώ. Εδώ τι εδώ, πού? Ο Φαλακρός είναι εκεί. Εδώ είναι ο Φαλακρός. Θέλεις απεγνωσμένα. Απεγνωσμένα. Προκτολόγος Φαλακρέ. Έλα ρε βρωμοδική γόρε. Η κατάλληλη ερώτηση στο κατάλληλο άτομο. Έτσι ακριβώς, κατάλαβες τώρα. Δεν μου λες ρε. Εσείς κάνετε και ρεπορτάζια εκεί, κάνετε κάτι ή είστε μόνο έτσι ραδιοφωνάτες? Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αρπαχτές. Εκεί με τον ΠΑΟΚ, με τον μπάσκετ κάνατε τίποτα εκεί με τις αλλαγές? Ναι, κάναμε. Και με τα έργα. Κάναμε. Τι να πει μωρέ η Κώτα, τη Λυράτη, τι να πει τώρα. Φοβάται. Ποιος είναι η Κώτα Λυράτη, ρε? Η Φαλακρή. Α, ο Φαλακρός, ναι, ο Φαλακρός είναι, το έχει αυτό. Λίγο κοκορίζει που και που, αλλά μετά είναι κουτούλα. Για μιλάς τώρα με τον πιο δειλό. Τον λέω, ποιος τον έφαγε το Σούλι, δεν ξέρει. Μιλάς με τον πιο δειλό. Δεν τον έφαγε. Δεν ξέρει. Μιλάς με τον πιο δειλό ρεπόρτερ του Ηρακλή. Εγώ με τον προκτολόγο τουλάχιστον βριστήκαμε στα ίσια. Το πιο δειλό άντρα του Μετρόπολης μιλάς. Εγώ με τον προκτολόγο βριστήκαμε στα ίσια. Εντάξει. Αλλά δεν σε έκανα κανένα ραντεβού, γιατί άμα σε έκανα θα γελούσε ο Φαλακρός. Εγώ λέω ότι βριστήκαμε στα ίσια και παλικαρίσκια όσο τα βρίσκαμε. Μιλάς με τον πιο δειλό ραδιοφωνικό παραγωγό, το κόκκινο. Πάμε παρακαλώ. Σταμάτα λίγο, κάνατε καμιά έρευνα εκεί τι γίνεται. Έλα, δεν το... Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Δεν τον ήθελε ο γνωστός, ρε, εντάξει. Ποιος γνωστός είναι που δεν τον ήθελε? Ο Ζαβίδης τον αγκάλιαζε και έλεγε κάνει υπομονή μαζί σου είμαι. Ποιος γνωστός δεν τον ήθελε? Αυτό που λες είναι για ναι. Όσους λένε ότι διώξαν το Σούλι γιατί έρχεται ο Ιβάν. Ποιος Ιβάν ρε? Για το παραμύθι που πουλήσανε. Και τον αγκάλιαζε, άκουνε λίγο ρε Χοντρέ τώρα μην. Κατέβηκε κάτω και τον αγκάλιαζε και έλεγε μην εδώ μαζί σου. Τι έγινε ξαφνικά? Ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα στη διοίκηση εκεί?
Λέγε. Άσε τον Πάνε, ο Πάνε είναι ιστορία. Ο Πάνε δεν τον ήθελε από την πρώτη στιγμή. Μα ο πρώτος είναι ο Πάνε που δεν το θέλει. Άστο ρε, τώρα ψάξτε το λίγο ρε. Το άλλο το πρόσωπο να βρείτε. Εγώ το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Λες να μην το ξέρω, σου είπα. Ο Μπάνε είναι ο ένας. Έλα, σε δώσω φωτογραφία. Ρε, και πότε ήταν ΠΑΟΚ αυτός ρε. Ο Μπάνε ή ο άλλος. Το άλλο πρόσωπο. Ο άλλος. Όχι, το άλλο πρόσωπο, το άλλο. Πότε ήταν ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εκπομπές και δεν είναι ΠΑΟΚ και δεν ήταν. Πλάκα που κάνεις. Όχι ρε φίλε, αυτός όμως είναι καταδικαστέως. Υπάρχει επειδή κολλητηλίκια και δίδεν. Και βγάζει αποτέλεσμα και μας φέρνει ποιον. Ποιον. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτός θα έρθει μπορεί να είναι το παιδί να μπορεί το παιδί να προκόψει. Να κάνει οτιδήποτε. Με τι συμβόλαιο ήρθε αυτός. Ρε? Το θέμα είναι ότι φεύγει. Με τι συμβόλαιο ήρθε. Φεύγει. Ξέρει κανένας. Κανείς. Ο Ρεστέχνης θα βγει να τα πει. Αφού το Ρεστέχνη είναι η ομάδα ακόμα. Νομίζω ότι είναι ΚΑΕ. Νομίζω. ΚΑΕ αλλά ανήκει στον Ρεστέχνη. Άστα ΚΑΕ. Άμα πει ο Κατσαρίς αυτό, τελειώσαμε. Να προλάβουμε και ένα τελευταίο γιατρέ. Όχι, να μην τον προλάβεις, δεν είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Κλείσε, έλα, γεια. Yeah. Στο τελευταίο, ναι. Έλα ρε Αλάνη. Oh. Πάντα το χαλάς, μιλάω με τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο βριστήκαμε. Περίμενε, Ελευθέρη. Τι να βριστείς, ρε Κόκκι. Τι να βριστείς. Με τον συνταξιούχο θα βριστείς. Γιατί το ήρθε ο άλλος ο πυγμάχος εδώ. 10 χρώματα άλλαξες. Ναι, φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκε. Καλά που ήσουν και εσύ εδώ και καθάρισε. Άμα σου κάνει κανένα μπουνίδι, ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν ο Κλαδάς εκεί, καθάρισε. Εγώ είπα ότι ήταν εσύ τους βλέπεις ως κακούς, βρωμένους και δυσάθλιους. Κουτομόγια. Έλα, ρε Δευτέρη. Καλημέρα, τι έγινε, καλά είμαστε. Θα σε δούμε καμιά φορά στη λαϊκή σενάρια, σε ψάχνουμε. Εσύ δεν είσαι πολύ καλά, ακούγεσαι, εντάξει. Εγώ είμαι χάλι λοιπόν, μαύρο, αλλά ήρθα. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση! Οι σεκιουριτάδες που θα καθίσουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού τα μάτια τους 14. Αλίμονο το όποιος πετάξει έστω και ένα χαρτομάντελο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κομματάκια θα φύγει μέσα από την τούμπα. Καλή αντάμωση και καλή νίκη στον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Γύρνα πίσω την ταινία. Ανακοίνωση. Πάμε. Το είπα ξανά. Ξανά μάνα το εμπεδώσουνε. Το είπα τέλος. Ρε ξανά μάνα σου λέω. Μεγάλη νίκη θέλω του ΠΑΟΚ και καλή αντάμωση στα ΠΑΟΚια στην Τούμπα. Την ανακοίνωση πες. Την είπα ρε φίλε. Ρε ξανά πες την. Πού έμπλεξα ρε. Ρώτα Λίλα, θα μου πει, θα μου δώσει τα ονόματα για τους νικητές. Τι θα κάνουμε τώρα, είναι και μόνη της. Δεν φταίει η κοπέλα. Η Μαρίνα Ιμπίκου περιμένει να εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Να περιμένει μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Και ο Κανελάκης να περιμένει με το Γιαλαμά και τη Δήμου. Λίγο υπομονή για να δούμε τι γίνεται. Ή θα επικοινωνήσουμε την γραμματεία για να ξέρουμε τι γίνεται. Αν μου τα φέρατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην προλάβω να πω κακή κουβέντα. Θεόδωρος Βλαδένης. Τσερκεζίδης Νίκος. Χαστάς Σόλων. Μιλώσης Μινάς. Χατζηλίας Ηλίας. Κάζης Θόδωρος. Γάτας Απόστολος. Δαλαβίτσος Τηλιανός. Νικολαίδης Ανέστης. Παπαδόπουλος Χαραλάμπος. Προλαβαίνουν άλλη μια. Θόδωρος Βλαδένης. Τσερκεζίδης Νίκος. Χαστάς Σόλων. Μιλώσης Μινάς. Χατζηλίας Ηλίας. Κάζης Θόδωρος. Απόστολος Γάτας. Δαλαβίτσος Τηλιανός, Νικολαίδης Ανέστης και Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. Γεια και χαρά, ελπίζω μέχρι αύριο να έχει συνέλθει τη φωνή. Αύριο θα τα πούμε στις 11 το πρωί.